Είδαμε μέχρι σήμερα στις 3 προηγούμενες συναντήσεις μας κάποιες βασικές έννοιες. Κυρίως όμως διευκρινίσαμε 2 ουσιώδη ζητήματα. Το πρώτο είναι αυτό που έχει να κάνει με την στρέβλωση των εννοιών, δηλαδή την μεταβολή του περιεχομένου με το επιχείρημα ότι κάθε εποχή μία έννοια αλλάζει και περιεχόμενο. Κάθε έννοια, λέμε εμείς, εξελίσσεται, αλλά έχει ένα βασικό πυρήνα για να δικαιολογεί αυτό που είναι και επομένως να κατατάσσεται μορφολογικά στην ίδια τυπολογική κατηγορία. Εδώ κάνουμε τη διάκριση μεταξύ τύπου και μορφής. Ο τύπος είναι γενική έννοια, άνθρωπος. Μορφή, μορφολογικό, δηλαδή ειδικότερη κατηγορία του ανθρώπου είναι ο ψηλός, ο κοντός, ο άνδρας, η γυναίκα κλπ. Αυτό ισχύει και για τις έννοιες, για τα φαινόμενα επομένως που ζούμε στη ζωή μας. Ποια θα είναι η βασική έννοια την οποία θα την παρακολουθήσουμε, πώς εξελίσσεται χωρίς να χάνει όμως την βασική της ιδιαιτερότητα, η οποία μας επιτρέπει να λέμε ότι είναι η ίδια μορφολογικά αλλαγμένη και προσαρμοσμένη στον χρόνο, ο γενετικός της κώδικας, δηλαδή η πηγή που μας την προσέφερε, εκεί που γεννήθηκε για πρώτη φορά και που οι άνθρωποι για πρώτη φορά αφού είδαν το φαινόμενο, μια πραγματικότητα, η δημοκρατία, είπαν αυτό θα το λέμε δημοκρατία. Και στη συνέχεια φτιάχτηκε και η θεωρία της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης κλπ. Από εκεί και πέρα, όταν η έννοια δημοκρατία ή οποιαδήποτε άλλη έννοια, η ελευθερία ας πούμε, αν η ελευθερία λοιπόν ορίστηκε ως αυτονομία, το μη άρχεστε υπομηδενός όπως θα μας έλεγε ο Αριστοτέλης, θα συναντήσουμε την ελευθερία στο δρόμο μας υπό τον όρον ότι θα μπορεί να συμπληρώνει αυτή την πραγματικότητα. Γι' αυτό και είπαμε δηλαδή τον αυτόνομο άνθρωπο. Τότε έχουμε διάφορες μορφές, πεδία ελευθερίας λέμε εμείς. Και για να είμαστε πιο πρακτικοί και να συνεννοούμαστε, λέμε 3 είναι τα βασικά πεδία της ελευθερίας, η ατομική ελευθερία, η κοινωνική που περιλαμβάνει και την οικονομική, εκεί που δηλαδή συμβάλλεται ο άνθρωπος με υποσυστήματα, μια εταιρεία, πάει στο πανεπιστήμιο, είναι μια σύμβαση. Και η πολιτική ελευθερία που αφορά στο σύνολο, εκεί δηλαδή που παράγεται η πολιτική. Κατά την ίδια έννοια που η έννοια της πολιτικής ορίζεται, όλες οι έννοιες έχουν αλλάξει περιεχόμενο με την έννοια, έχουν διαστρεβλωθεί ως προς το περιεχόμενό της. Η έννοια της πολιτικής, νομίζω την αναφέραμε. Η πολιτική είναι ένα πολιτικό φαινόμενο, ένα γεγονός. Είναι ό,τι συμβαίνει στο σύνολο μιας κοινωνίας ή σε επιμέρους συλλογικότητες, αλλά που έχει να κάνει με την συγκρότηση, την λειτουργία, τις μεταβολές της και το τέλος μιας κοινωνικής συλλογικότητας. Λοιπόν, η πολιτική επομένως είναι ένα φαινόμενο. Και το ερώτημα είναι πώς θα το συγκροτήσουμε αυτό το φαινόμενο. Είναι ό,τι μας λένε και γι' αυτό σήμερα ότι η πολιτική ίσον η εξουσία. Εξουσία σημαίνει ότι την πολιτική την παίρνει κάποιος και δυνάμει αυτής της μεταφοράς της στα χέρια του, αυτός ο κάποιος αποφασίζει για τις τύχες μιας ολόκληρης χώρας. Ή ο δήμαρχος για τις τύχες μιας ολόκληρης περιοχής. Άρα λοιπόν είναι μόνο αυτό. Αν ισχύει η άποψη της νεωτερικότητας της εποχής μας ότι η πολιτική ίσον η εξουσία, δηλαδή είναι στη φύση του ανθρώπου να υπάρχει κάποιος να τον κυβερνάει και να αποφασίζει για αυτόν, τότε έτσι είναι. Είτε μιλήσουμε για εξουσία, είτε μιλήσουμε για ελευθερία, είναι και το αυτό. Αλλά εμείς γνωρίζουμε από τον ιστορικό χρόνο ότι έχουμε και συγκρότηση άρα πολιτικού συστήματος που δεν ήταν μοναρχικό όπως είναι το σημερινό, που είναι η αιρετή, η εκλογική μοναρχία,
που σημαίνει ότι το πολιτικό σύστημα δεν ανήκει εκ φύσεως στο κράτος και είναι καταδικασμένος ο άνθρωπος να τελεί σε αυτή τη σχέση, να είναι ιδιώτης χωρίς καμία θεσμική υπόσταση και να εννοώ συλλογικότητα, όχι ως άτομο, και να είναι κάποιοι οι οποίοι να αποφασίζουν για τις τύχες του. Και διαπιστώνουμε εκεί ότι η συγκρότηση του πολιτικού φαινομένου, η οργάνωσή του, η δόμησή του γίνεται με όρους ελευθερίας. Καλησπέρα. Ελευθερία. Ελευθερία σημαίνει πολιτική ελευθερία. Γιατί σήμερα αγνοούμε την πολιτική ελευθερία και μας διδάσκουν μεγάλοι στοχαστές από τον Τζον Ρόλς μέχρι οποιονδήποτε ότι έχουμε πολιτική ελευθερία διότι έχουμε πολιτικά δικαιώματα. Μα το δικαίωμα σημαίνει ότι διαδηλώνω. Διαδηλώνω σημαίνει ότι δεν έχω πολιτική ελευθερία, γιατί αν είχα πολιτική ελευθερία θα αποφάσιζα εγώ και δεν θα χρειαζόταν να διαδηλώσω εναντίον του εαυτού μου για να τον πείσω να αποφασίσει όπως εγώ θέλω. Θα βρίσκαμε τον τρόπο να συγκροτηθούμε ως πολιτικό σώμα, πρώτη προϋπόθεση για να υπάρξει κάτι που δεν θα είναι μοναρχικό, δηλαδή που θα μπορεί η κοινωνία ως σώμα να έχει βούληση, και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει εάν θέλει να είναι, να έχει μόνο τις ιδιότητες του εντολέα, να εκλέγει, να ανακαλεί, να ελέγχει, να απευθύνει ευθύνες νομικές, ποινικές ή οποιασδήποτε άλλος για αυτόν που, τον πολιτικό που τον ζημίωσε, και απ' την άλλη να έχει όλη την αρμοδιότητα, δηλαδή ό,τι έχει ο Πρωθυπουργός και η ομάδα του σήμερα να το έχει και, η ομάδα των πολιτών, δηλαδή η κοινωνία των πολιτών συγκροτημένη σε πολιτική κοινωνία. Βλέπετε τις διαφορές. Εάν δείτε το Γκράμψη παραδείγματος χάρη και το μαρξισμό και το φιλελευθερισμό, πολιτική κοινωνία εννοούν το κράτος. Δήμο, δημόσιο εννοούν το κράτος. Όλα του τα έχουν δώσει αυτά που στη δημοκρατία, εκεί που γεννήθηκαν οι έννοιες, δήμος ήταν ο πολιτιακά συγκροτημένος κοινωνικός κόσμος και πολιτική κοινωνία ήταν η κοινωνία ίδια, τα μέλη της κοινωνίας, η κοινωνία των πολιτών που ήταν συγκροτημένη σε δήμο και συνεδρίαζε και χαρακτηριζόταν αυτό το πολίτευμα δημοκρατία. Στην πραγματικότητα έχουμε δύο πολιτιακά συστήματα, τη δημοκρατία και τη μοναρχία. Η αντιπροσώπευση που μοιράζεται την ιδιότητα του εντολέα μεταξύ του εντολέα που είναι η κοινωνία και του εντολοδόχου που είναι ο πρωθυπουργός ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα που εντέλεται για αυτό το σκοπό, είναι μια γέφυρα αν θέλετε. Αλλά μεταξύ, η αντιπροσώπευση, λένε σήμερα ότι εκπροσωπούμε την κοινωνία, λένε οι πολιτικές δυνάμεις. Δεν εκπροσωπούν την κοινωνία. Είναι διαμεσολαβητές, που σημαίνει ότι έχουν όλη την άνεση να εκφράζονται για την κοινωνία, αλλά να κάνουν αυτό που θέλουν αυτοί. Να θεωρούν δηλαδή ότι η κοινωνία είναι και κίνδυνος για τον εαυτό της. Άρα άλλο πράγμα αντιπρόσωπος, άλλο διαμεσολαβητής. Για να είσαι αντιπρόσωπος πρέπει να έχεις διοριστεί και συγχρόνως να έχεις την ιδιότητα του εντολέα. Να τον ανακαλείς, να τον ελέγχεις, να του καθορίζεις το περιεχόμενο της πολιτικής. Τι κάνουμε όταν είμαστε ιδιοκτήτες ενός σπιτιού και θέλουμε να το πουλήσουμε? Το αναθέτουμε σε κάποιον, αλλά αυτός ο κάποιος δεν το παίρνει για δικό του και να το κάνει ό,τι θέλει. Του ανακαλούμε όποτε θέλουμε. Άμα μας κλέψει, θα τον προσαγάγουμε στη δικαιοσύνη. Ό,τι περιέχει η ιδιότητα του εντολέα. Τι συμβαίνει? Στην πολιτική η ιδιότητα του εντολέα δεν ισχύει, αλλά ισχυριζόμαστε ότι την έχει. Είναι η αόριστος εντολή. Έχουν και εύσχυμους τρόπους να το εκφράζουν. Ενώ στην ιδιωτική ζωή η ιδιότητα του εντολέα και εντολοδόχου είναι νομική έννοια που έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Οι ίδιοι δηλαδή συνταγματολόγοι που διδάσκουν την έννοια της αντιπροσώπευσης, άρα εντολέα εντολοδόχου στην νομική επιστήμη, στην πολιτική την μεθαρμόζουν και εννοούν το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή του να είναι
ένας απλός διαμεσολαβητής που είναι υπεράνω του νόμου και να αποφασίζει ό,τι εκείνος θέλει για λογαριασμό της κοινωνίας και ας είναι αντίθετη στο 100% η κοινωνία. Αυτό είναι, αν θέλετε, το μεγάλο πρόβλημα στην κατανόηση των ζητημάτων. Αλλά δεν είναι το μόνο. Είπαμε ότι η ελευθερία είναι άλλο πράγμα, το δικαίωμα είναι τελείως άλλο πράγμα. Το δικαίωμα μας οριοθετεί την ελευθερία, εκτείνεται εκεί που δεν υπάρχει ελευθερία. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιο δικαίωμα να επικαλεστούμε για να αποφασίσουμε εάν θα βγούμε έξω απόψε, αύριο ή οτιδήποτε. Θα αποφασίσουμε μόνοι μας και τελειώνει. Δικαίωμα υπάρχει εκεί, παραδείγματος χάρη, που συνάπτουμε μια σχέση εργασίας, όπου εκχωρούμε την ελευθερία μας να αποφασίζουμε εμείς για τον εαυτό μας. Οπότε όμως, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να καταχραστεί ο εργοδότης μας τις θέσεις του, μπαίνουν και τα ένομα μέτρα γύρω να προστατευθεί, ώστε να μην μπορεί να μας πάρει να πάμε στο σπίτι να πλύνουμε τα πιάτα, να μας στείλει για άλλες δουλειές, να μας κακομεταχειριστεί κλπ. Δηλαδή προστατεύουν τα δικαιώματα και μερικές φορές εκτατικά την ελευθερία μας. Δεν μας καθιστούν όμως αυτόνομους. Είπαμε επίσης ότι η ισότητα δεν είναι κάτι στατικό. Όπως η ελευθερία που έχουμε σήμερα είναι μόνο η ατομική ελευθερία, έτσι και η ισότητα εντοπίζεται μόνο στα ζητήματα που προστατεύουν την ατομική ελευθερία. Η αντιπαράθεση μεταξύ υπαρκτού σοσιαλισμού, σοσιαλισμού γενικά και φιλελευθερισμού, έθεσε σε ασυμβίβαστη αντιπαλότητα την ισότητα και την ελευθερία, λέγοντας ότι οι μεν εκπροσωπούν την ελευθερία, οι δε την ισότητα. Στην πραγματικότητα, οι μεν εκπροσωπούσαν την ατομική ελευθερία και χωρίς άλλο τίποτε, ούτε στο κοινωνικο-οικονομικό, ούτε στο πολιτικό πεδίο, οι δε εκπροσωπούσαν μία μορφή ισότητας που, επειδή το καθεστώς έγινε ολοκληρωτικό, δεν επέτρεπε αρκετή ελευθερία όσοι είχαν οι άλλοι στο νομικό μέρος, οι φιλελεύθεροι, έτσι. Γιατί νομικά είναι κανείς ελεύθερος, άρα είναι και ίσως θεωρητικά ή πρακτικά ανάλογα ενώπιον του νόμου, αλλά εκεί όμως που δεν υπάρχει ελευθερία, δεν είναι ίση. Εκεί μιλάνε για ισότητα ευκαιριών. Δεν υπάρχει ισότητα ευκαιριών. Εάν ο ένας θα τρέξει στα 100 μέτρα αλλά από τη θέση των 80 μέτρων και ο άλλος από τη θέση των 0 μέτρων, δεν υπάρχει ισότητα ευκαιριών, έτσι δεν είναι? Εάν ο ένας είναι γυμνασμένος και ο άλλος δεν είναι, εάν ο ένας κάθεται πάνω σε ένα καράβι ή σε ένα εργοστάσιο και ο άλλος είναι εργάτης, δεν υπάρχει ισότητα. Θα μου πείτε να τη φτιάξουμε? Όχι, όχι. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε τι υπάρχει. Η ισότητα ταξιδεύει, είναι το μέτρο. Η ισότητα, γι' αυτό και από τους αρχαίους υπόθηκε ότι υπάρχει η αριθμητική ισότητα και η αναλογική ισότητα. Δηλαδή, αναλογική ισότητα σημαίνει ότι λαμβάνονται και άλλα υπόψη εκτός από το άτομό μας. Ο ένας είναι πιο πολύ καλλιεργημένος, άρα αν το αξιακό σύστημα βάζει αυτό τον όρο θα έχει καλύτερη μεταχείριση. Ο άλλος είναι πλούσιος έναντι του μισθωτού και φτωχού, άρα αυτός που είναι πλούσιος έχει άλλες προνομίες στην απόλαυση της ζωής του. Αυτός που είναι ισχυρός έχει τον έλεγχο σε πολύ μεγάλο βαθμό του πολιτικού προσωπικού. Λέω συχνά στους μαθητές μου, εάν εσείς διανοηθείτε να πάρετε για να δείτε αν είστε ίσοι με κάποιον άλλον, δεν έχετε παρά να επιχειρήσετε μια μέρα να τηλεφωνήσετε στον υπουργό ή να του ζητήσετε ραντεβού. Θα γελάσει και θα πάθει ίσως και εγκεφαλικό από το θράσος σας. Εάν όμως το αποφασίσει κάποιος επώνυμος γνωστός που έχει την ισχύ να επηρεάσει τα πράγματα, τι θα γίνει? Θα σηκώσει αμέσως και θα είναι και σε στάση προσοχής και ας μην τον βλέπει. Δεν είναι αστείο αυτό, μου το είπε μαθητής μου, περιμένοντας στη Θεσσαλονίκη
το αεροπλάνο για να έρθω στην Αθήνα, με πλησιάζει κάποιος, μου συστήθηκε ως παλιός μαθητής μου και ανοίγοντας την κουβέντα του λέω, πες μου, εάν αυτή τη στιγμή εμφανιζόταν ο Λαμπράκης, παραδείγματος χάρη, μπροστά σας, τι θα κάνετε? Θα αισθανόσασταν ίσως, αστείευεστε, μου λέει, θα έτρεμα, γιατί εξαρτάται από αυτό είναι η ύπαρξή μου. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι υπάρχει η πραγματική ισχύς, κάποιος τον όποιον Λαμπράκη, δεν έχει σημασία, τον λέμε γιατί είναι και πεθαμένος αυτή τη στιγμή, τον τρέμει, και κάποιος άλλος τον αγνοεί. Είναι όπως οι θεοί. Ένας που δεν πιστεύει στο Θεό, ο Θεός δεν υπάρχει. Εάν δεν πιστεύουν ολόκληρες κοινωνίες, δεν θα υπάρχει αυτός ο συγκεκριμένος Θεός, θα έρθει ένας άλλος ίσως. Το ίδιο ισχύει και με την νομιζόμενη δύναμη. Η δύναμη είναι από τη μια μεριά η πραγματική και η άλλη η νομιζόμενη. Άρα λοιπόν την πολιτική θα τη δούμε είτε ως συγκροτημένη εξουσία, άρα να την κατέχει κάποιος άλλος και να αποφασίζει για μας, άλλο πολιτικό σύστημα, είτε ως εμπραγμάτωση της ελευθερίας. Εμείς οι ίδιοι είμαστε κυρίαρχοι του εαυτού μας και αποφασίζουμε για τη μοίρα μας, είτε ως δύναμη, όπως είναι στις διακρατικές σχέσεις, που σημαίνει εκεί που δεν υπάρχει τάξη στα πράγματα με όρους κανόνων πολιτείας, επικρατεί η δύναμη. Δηλαδή τον νόμο τον εφαρμόζει ή τον αναιρεί αυτός ο οποίος είναι ισχυρός. Αυτός φτιάχνει τον νόμο και αυτός τον καταργεί. Το νόμο συμβαίνει εκεί που επικρατούν οι σχέσεις δύναμης, να τον φτιάχνει ο ισχυρός, αλλά να τον επικαλεί το αδύναμος και να τον παραβιάζει ο ισχυρός εκεί που δεν τον συμφέρει. Η ισχύς όμως, δηλαδή η πολιτική ως δύναμη, ισχύει και στο εσωτερικό. Αλλά ισχύει εκεί που δεν υπάρχει η ελευθερία. Αναλογιστείτε παραδείγματος χάρη στην ατομική μας ελευθερία, όλοι οι δρόμοι είναι προσβάσιμοι σε όλους, ανεξαρτήτως το αν ο ένας είναι ισχυρός παράγων, πολιτικός ή ό,τι, και ο άλλος όχι. Στην οποιαδήποτε άλλη περιοχή της ζωής όμως που μπορεί ο ισχυρός να υπαγορεύσει κανόνες, αυτό δεν μπορεί να ισχύσει. Και βλέπουμε ότι στο επίπεδο της επιρροής, παραδείγματος χάρη, με διαφορετικούς όρους λειτουργεί εκεί που δεν υπάρχει ελευθερία κάποιος ισχυρός και με διαφορετικούς κάπου αλλού. Δηλαδή, να το πούμε απλά, με ένα παράδειγμα έτσι υπερβολής, αλλά έτσι είναι. Εάν ένας πολύ ισχυρός σήμερα θέλει να πάρει ένα δημόσιο έργο, παλαιότερα ήταν ίσως ακόμα χειρότερα που λαιλατήθηκε η χώρα κυριολεκτικά, εάν λοιπόν θέλει να πάρει ένα οποιοδήποτε έργο, πού θα διαμορφώσει τους όρους της συμμετοχής του, ενδεχομένως και στο γραφείο του Υπουργού. Εάν είχαμε δημοκρατία και ήταν να δοθεί ένα έργο και να αποφασιστεί από την Εκκλησία του Δήμου, στη μία περίπτωση θα έπαιρνε το χαρτζιλίκι ο Υπουργός, εάν ήταν ευεπίφορος σε αυτό, στην άλλη περίπτωση την έκπτωση θα την είχε η κοινωνία ίδια. Στη μία είναι η διαφθορά, και διαφθορά υπάρχει εφόσον κάποιος λειτουργεί για λογαριασμό άλλου και καταχράται αυτή τη λειτουργία, και στην άλλη είναι απλώς πιο φθηνό το έργο. Αυτή είναι, αν θέλετε, η πραγματικότητα της σχέσης ελευθερίας και πολιτικού συστήματος. Δηλαδή εκεί που επικρατεί η ατομική ελευθερία, το πολιτικό σύστημα είναι εξορισμού μοναρχικό, διότι όλο το έδαφος της κοινωνικοπολιτικής ζωής αφήνεται σε κάποιον τρίτον. Δεν το διεκδικεί ο πολίτης. Εκεί που όμως οι συνθήκες έχουν οδηγήσει στην ανάγκη και την έχουν ενσωματώσει της κοινωνικής ή πολιτικής ελευθερίας, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δηλαδή δεν χωράει σύστημα εξουσίας, δηλαδή εκχώρησης της δυνατότητας της αρμοδιότητας να αποφασίζει κάποιος τρίτος για λογαριασμό μας, διότι αυτό είναι ανέρεση της ελευθερίας. Τότε όμως και
η ισότητα προχωράει εκεί που έχει προτεραιότητες ελευθερίας ο πολίτης. Δηλαδή στην ατομική ελευθερία θέλει νομική κατ' ελάχιστον ισότητα, και όταν υπήρχαν οι αντιπαλότητες υπαρκτού και μη σοσιαλισμού και φιλελευθερισμού, τα πράγματα ετίθεντο με τους όρους της προλεταριοποίησης σήμερα, ενώ στην αρχαία πόλη με τον αναδασμό, την ισοδιανομή δηλαδή της ιδιοκτησίας, αλλά πάντως η ισότητα εστίαζε στο κοινωνικό πρόβλημα και στο νομικό, εκεί που το άτομο ολοκληρώνει την ατομική του ελευθερία, ενώ όταν η προτεραιότητα είναι η πολιτική και η κοινωνική ελευθερία, τότε και η ισότητα πηγαίνει εκεί. Η ισότητα ενώπιον του πολιτικού συστήματος. Μόνο που δεν επιμερίζεται σε κομμάτια και να πάρει ο καθένας το δικό του, αλλά μοριοποιείται το άτομο και κατέχει ως ιδανικό μερίδιο την πολιτική, επειδή είναι ένα αγαθό το οποίο δεν είναι διαιρετό, έτσι δεν είναι. Βλέπουμε εδώ μία πραγματικότητα που, αν θέλετε, έχει να κάνει με τη σχέση του ατομικού και του συλλογικού. Ορισμένοι, μου ανέφερες τον κύριο Γιαναρά, θεωρούν ότι σήμερα ο δυτικός πολιτισμός είναι ένας άλλος πολιτισμός που βασίζεται στην ατομικότητα, στον ατομικισμό, ενώ ο ελληνικός πολιτισμός είναι ο πολιτισμός της κοινωνικής συλλογικότητας. Κατά έναν τρόπο, για αυτόν που δεν είναι επιστήμονας, είναι σωστό. Αλλά για αυτόν που θέλει να δει τα πράγματα με αποδεικτικούς όρους, γνωρίζει ότι ο λεγόμενος δυτικός πολιτισμός, ευρωπαϊκός ή όπως θέλετε πέστε τον, δεν είναι ένας άλλος πολιτισμός. Είναι ο ανθρωποκεντρικός πολιτισμός που γέννησε ο ελληνικός κόσμος, αλλά τι, ένας πολιτισμός πρώιμος που διάγει μόλις το πρώιμο βρεφικό στάδιο. Αυτό το στάδιο που την ίδια εποχή που το διένυε ο ελληνικός κόσμος είχε τα ίδια χαρακτηριστικά. Προείχε αυτό που είχε να κάνει με το πεδίο της ελευθερίας που θεράπευε, δηλαδή την ατομική ελευθερία. Όπου υπάρχει η ατομική μόνο ελευθερία, υπάρχει η προβολή της ατομικότητας ή του ατομικισμού που αντιτάσσεται στη συλλογικότητα, διότι τη συλλογικότητα δεν την κατέχει ο ίδιος, δεν είναι ενσωματωμένος μέσα στο συλλογικό, αλλά την κατέχει κάποιος τρίτος για λογαριασμό του, ο μονάρχης. Αυτό λοιπόν δεν είναι άλλος πολιτισμός. Είναι απλώς η πρώιμη φάση που διήνυσε προηγουμένως ο ελληνικός πολιτισμός. Και γιατί δεν είναι και άλλος πολιτισμός και εξ απόψεως κλίμακας, ο νεότερος? Γιατί τότε ήταν θεμελιώδης κοινωνία η πόλης, μικρή κλίμακα, σήμερα είναι το κράτος έθνος, μεγάλη κλίμακα. Διότι πρώτον τη μεγάλη κλίμακα τη δημιούργησε ο ελληνικός κόσμος, γιατί το επέβαλε η εξέλιξή του από το Μέσο Βυζάντιο και άνω, τον 8ο-9ο αιώνα και μετά. Η Μακεδονική δυναστεία είναι η πιο χαρακτηριστική σε αυτό το τομέα. Αυτά τα μετακένωσε στην Ευρώπη. Ο 9ος αιώνας είναι εκπληκτικός και μοναδικός στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τότε αυτή η νέα απογείωση που πήγαινε, οδηγούσε στη μεγάλη κλίμακα του ελληνικού κόσμου, από τη μικρή στη μεγάλη, είχε μια εξαιρετική απογείωση που εκδηλώθηκε, έλαβε μορφή με την εξωτερήκευσή του, με την εκτατικότητά του. Είναι η εποχή που εκχριστιανίζονται οι Σλάβοι για να δημιουργηθούν νέες αγορές, γιατί αποκλείστηκε το Βυζάντιο από την Ανατολή λόγω της μετακίνησης και της μετανάστευσης λαών. Είναι λοιπόν ο εκχριστιανισμός των Σλάβων για να δημιουργήσουν μια νέα ενδοχώρα, περιφέρεια. Είναι η μετακένωση των παραμέτρων της μεγάλης κλίμακας στη Δύση, Ιταλία και πέραν της Ιταλίας, και είναι και η μεταφορά στους Άραβες του πνευματικού αποθέματος του ελληνικού κόσμου. Σήμερα συζητάνε αν στη Δύση έγιναν γνωστά από τους Άραβες ή από το Βυζάντιο.
Είναι ψευδές δίλημα. Πρώτον, γιατί έγιναν μέσω του Βυζαντίου, γι' αυτό και υπάρχουν τα πρωτότυπα κείμενα. Οι Άραβες δεν είχαν πρωτότυπα κείμενα. Δεύτερον, και αριθμητικά, από 7.500 αυτά που πήγαν από το Βυζάντιο μέχρι 1.300 περίπου αυτά που πήγαν από τους Άραβες. Και μάλιστα, τι σημαίνει? Ότι και οι Άραβες τα πήραν από τους Έλληνες. Από την ανώ του Βυζαντίου. Άρα, είτε απευθείας είτε όχι, το Βυζάντιο είναι η μήτρα όλης αυτής της πνευματικής δημιουργίας. Ποιοι κατέστρεψαν τη μεγάλη πνευματική δημιουργία των αρχαίων? Οι Άραβες που κατέκασαν την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και όχι μόνο. Οι σταυροφόροι, οι δυτικοί που χρησιμοποιούσαν για τους ίδιους λόγους που χρησιμοποίησαν και οι Άραβες τις βιβλιοθήκες ως καύσιμη ύλη για τις διάφορες δουλειές τους. Στην μεγάλη πλατεία της Κωνσταντινούπολης υπήρχε ένα τεράστιο άγαλμα της Αθηνάς, προσέξτε. Στον Βυζαντινό κόσμο που τον θεωρούν ψευδόμενοι θεοκρατικό. Τεράστιο άγαλμα της Αθηνάς, το οποίο το κατέβασαν επειδή ήταν από μέταλλο για να κάνουν και αυτοί τις δουλειές τους. Σταυροφόροι. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε επομένως ότι εάν είναι ένας πολιτισμός που ξεκινάει από το βρεφικό στάδιο, από το σημείο μηδέν, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορούσε, ανέλαβε την ηγεσία για εσωτερικούς λόγους του Βυζαντίου σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι, αλλά ανέλαβε την ηγεσία της μετάβασης στη μεγάλη κλίμακα, τις συνθήκες τις οποίες δημιούργησε ο ελληνικός κόσμος του Βυζαντίου. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς έχουμε την απόρριψη, γιατί δεν μπορούσαν να την ενσωματώσουν, την ανθρωποκεντρική εμπειρία στη φάση που διήγει ο ελληνικός κόσμος, δηλαδή της ολοκλήρωσης της οικουμένης, και ξεκίνησαν από το μηδέν. Ξεκίνησαν από τη μεγάλη κλίμακα, διότι, προσέξτε, στην Δύση, που δεν ήταν τόσο βάρβαρη εκείνη την εποχή, ήταν απλώς φεουδαλική, όπως ήταν η ρωσική κοινωνία, στη Δύση λοιπόν μετακαινώθηκε το πραγματολογικό υλικό του Βυζαντίου, ενώ στην Ανατολή η ενσωμάτωση στον ελληνικό ανθρωποκεντρισμό έγινε μέσω της θρησκείας. Για να ξέρουμε γιατί συνέβη αυτό στη Δύση, πρέπει να έχουμε κατά νου το εξής. Με πολύ λίγα λόγια μπορούμε να το πούμε, γιατί είναι τεράστιο ζήτημα. Δεν έχουν συνείδηση αυτή τη στιγμή ούτε οι δυτικοί μεσαιωνολόγοι ότι αυτό που συνέβη με την κατάρρευση της Δυτικής Ρώμης, άρα με την παρέμβαση των βαρβάρων γερμανοσκανδιναβικών φύλων, συνιστούσε μία οπισθοδρόμηση πολύ πιο πίσω από την κρατική δεσποτεία. Γιατί έχουμε τα ιδιωτικά φέουδα, δηλαδή τις μικρές μονάδες των φεουδαρχών? Διότι δεν είχαν την ικανότητα να σκεφτούν να υποκαταστήσουν τη Ρώμη κατακτώντας το κράτος της Ρώμης και μοίρασαν το λουφέ. Δηλαδή κάθε πόλη που ήταν μέσα στη ρωμαϊκή επικράτεια της Δύσης την μοίρασαν, ένας πήρε από τους ψιλοηγεμόνες εκεί πέρα, πήρε τη μία πόλη, ο άλλος την άλλη και την έκανε φέουδο. Το ίδιο συνέβη με την κατάσταση της κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους το 1204. Δεν κατέκτησαν, ήταν πολύ μακριά από το να σκέφτονται με όρους ακόμα κρατικής δεσποτείας, δηλαδή απολυταρχίας, που διαμορφώθηκε μετά. Και μόλις κατέκτησαν την Κωνσταντινούπολη, τη μοίρασαν σε φέουδα. Ό,τι έκαναν δηλαδή τα γερμανοσκανδιναβικά φύλλα στη Δύση. Λοιπόν, ήταν πολύ πίσω από τα πράγματα για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και να μπουν στο τρένο της εξέλιξης από εκεί που το παρέλαβαν από τους
Έλληνες. Στη Δύση λοιπόν έχουμε μία άλλου τύπου αναγέννηση. Η μεν Ιταλία, επειδή είναι στη στέγη του Βυζαντίου, αναπτύσσεται με όρους πόλεων, αναγνωρίζοντας πάντα, αν πάτε στην Φλωρεντία παραδείγματος χάρη, θα δείτε τα χρυσόβουλα που λένε ότι αναγνωρίζουν την ηγεσία του βασιλιά της Κωνσταντινούπολης. Ότι ανήκουν εκεί. Άλλο ότι ανεξαρτητοποιήθηκαν γιατί δεν μπορούσε το Βυζάντιο να επιβάλλει την κοσμόπολη του. Αλλά η πραγματικότητα είναι λοιπόν ότι επειδή αναπτύχθηκαν στη στέγη του Βυζαντίου, αναπτύχθηκαν με όρους πόλεων. Η επόμενη φάση δηλαδή της φεουδαρχίας. Αντιθέτως, πέραν των Άλπαιων, αναπτύχθηκε η δυναμική των πόλεων, βέβαια με τριτοκοσμικούς όρους, έτσι, και η εταιρική οικονομία, αλλά απ' την άλλη μεριά, όταν μπήκε και η νομισματική οικονομία μέσα, γιατί ήταν αναπόφευκτο αυτό το τρίπολο, δηλαδή νομισματική οικονομία, εταιρική οικονομία, συντεχνίες τις λένε, και πόλεις, όταν ένας από τους ηγεμόνες ενός πολίσματος, ενός κοινού, γιατί ήταν ημιδεσποτικά διαμορφωμένοι, έτσι, αποκτούσε χρηματικό ποσόν, μπορούσε να μισθώσει κάποιους, να κινητοποιήσει δηλαδή στρατιωτική δύναμη και να καταλάβει το επόμενο φέουδο και το παραεπόμενο κλπ. Και έτσι φτιάχτηκαν οι κρατικές δεσποτείες. Δηλαδή ενσωμάτωναν μέσα στην έννοια του δεσποτικού κράτους τα επιμέρους φέουδα. Εάν πάτε σε πόλεις της Γαλλίας, που εκεί είναι το πιο παραστατικό παράδειγμα, θα διαπιστώσετε ότι τα τείχη των πόλεων δεν είναι διαμορφωμένα για να αντιμετωπίσουν εξωτερικούς εχθρούς, αλλά για να ελεγχθούν από τον βασιλιά, από την κεντρική εξουσία, τον μονάρχη. Και βεβαίως αυτή η δυναμική κατέληξε στο να κυριαρχήσει αυτός που μπορούσε να είναι ισχυρότερος, να κινητοποιήσει περισσότερες δυνάμεις, που ήταν ο κεντρικός μονάρχης, και οι άλλοι απλώς να διεκδικούν θέση στο κοινοβούλιο, όπως το είπανε. Δηλαδή μια θέση κοντά στον κεντρικό μονάρχη για να διασφαλίζουν τα συμφέροντά τους. Σε αυτή τη δυναμική πραγματικότητα κυριάρχησε και η ιδέα της μεγάλης κλίμακας στη Δύση. Αλλά η ιδέα των πόλεων, των κοινών, κοινοτήτων όπως θα τους λέμε εκεί πέρα, και η ιδέα του κεντρικού μοναρχικού κράτους είναι και οι δύο βυζαντινές. Δηλαδή μεταφέρουν στην φεουδαλική Δύση την αντίληψη που υπάρχει στη Βυζαντινή Κοσμόπολη, δηλαδή σύνθεσης πόλεων με κεντρικό μονάρχη, μόνο που μεταβάλλεται σε φεουδαλικό καθεστώς αυτό, δεν έχει τα ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο που οι δυτικές δυνάμεις ξεκινάνε από πού, από τη μηδενική αφετηρία, δηλαδή αποκτούν την ηγεσία της Κωνσταντινούπολης, του Βυζαντίου, έναντι του Βυζαντίου, και συνεχίζουν το δρόμο της απελευθέρωσης από τη βάση της ατομικής ελευθερίας. Αυτός είναι και ο λόγος που οι άνθρωποι του λεγόμενου διαφωτισμού, δηλαδή εκεί που φτάνει στο απόγειό της η μεταβατικού χαρακτήρα απολυταρχία, και γιατί λέω μεταβατικού, γιατί μέσα είχαν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται και θύλακες αστικοί ή ελεύθερων εταιρικών κοινωνικών συστημάτων κλπ. Και αυτοί λοιπόν αξίωναν τι? Να γίνει λιγότερο απολυταρχικός ο μονάρχης, να η διάκριση των εξουσιών. Τι σημαίνει διάκριση των εξουσιών? Και μετά να πάμε βέβαια και στην εκλόγιμη μοναρχία που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, να σταθούμε λίγο, γιατί μας λένε ότι είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας η διάκριση των εξουσιών. Η διάκριση των εξουσιών είχε σημασία στην εποχή της απολυταρχίας, διότι ο απολυταρχικός μονάρχης τα είχε όλα. Αυτός δίκαζε, αυτός ξεδίκαζε, αυτός νομοθετούσε, αυτός διόριζε, αυτός έπαβε, ήταν ιδιοκτήτης του κράτους. Το κράτος είμαι εγώ, είπε ο Λουδοβίκος.
Λοιπόν, και μην νομίζουμε ότι είναι μακριά, έτσι. Ο 19ος αιώνας κυριαρχείται από την κρατική απολυταρχία. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα οδήγησε τους στοχαζόμενους με βάση την ελληνική γραμματεία να σκεφτούν, όπως ο Μοντέσκιε, ότι καλό είναι να χωριστούν οι αρμοδιότητες. Διάβαζαν δηλαδή Αριστοτέλη που έλεγε ότι υπάρχουν οι λειτουργίες της πολιτικής που είναι η κυβερνητική, η νομοθετική και η δικαστική και να τις πάρει ένα διαφορετικό σώμα την καθεμία. Λοιπόν, δεν διανοήθηκαν να μιλήσουν για δημοκρατία. Για να γίνει πιο ήπια η μοναρχία θέλανε, η απολυταρχία. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Είναι εφικτή η διάκριση των εξουσιών? Πρώτα να διευκρινίσουμε ότι όταν μιλάμε για εξουσίες μιλάμε για θεσμούς του κράτους. Δηλαδή είτε νομοθετική, είτε κυβερνητική, είτε δικαστική είναι θεσμοί ενός και μοναδικού σώματος που λέγεται κράτος. Άρα ανήκουν σε αυτόν που κατέχει το κράτος. Ποιος κατέχει το κράτος? Αυτός που κατέχει το πολιτικό σύστημα του κράτους. Συνεπώς, γιατί πράγμα μιλάνε? Για διάκριση των εξουσιών του ενός και ενιαίου κράτους που απλώς μετασχηματίζεται αλλά κρατάει τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα στη σχέση κοινωνίας και πολιτικής που είχε η απολυταρχία. Μιλάει για δημόσιο χώρο και όχι για ίδιον χώρο. Μιλάει για εκλογή και όχι για απόλυτο διορισμό ή συμμετοχή των φεουδαρχών και ούτω καθεξής. Αλλά ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο είναι δυνατή η διάκριση μεταξύ κυβερνητικής και νομοθετικής εξουσίας? Προφανώς όχι. Γιατί δεν είναι? Διότι για να έχεις κυβέρνηση πρέπει να έχεις πάρει μια σχετική πλειοψηφία. Ενδεχομένως και να μην ανταποκρίνεται η πλειοψηφία της Βουλής με την πλειοψηφία της κοινωνίας. Μπορεί δηλαδή να γίνουν πολλές αλχημίες και συμβιβασμοί εσωτερικοί και διαπλοκές μέσα στη Βουλή μεταξύ των κομμάτων και να φτιαχτεί κυβέρνηση από μειοψηφία των εκλογών. Γιατί το να στηρίζεται μια κυβέρνηση στην πλειοψηφία της Βουλής και όχι στην πλειοψηφία της κοινωνίας σημαίνει ότι δίνει απεριόριστη δυνατότητα την επομένη των εκλογών στο κομματικό σύστημα να διαμορφώνει καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την κοινωνική βούληση. Αλλά αυτό θέλουν. Θα μπορούσε κάλλιστα να μην συμβαίνει αυτό. Η κυβέρνηση να εξαρτάται από την κοινωνική βούληση, από την εκλογή δηλαδή, για να μην εξαρτάται από την όποια πλειοψηφία της Βουλής. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι το λεγόμενο κοινοβουλευτικό σύστημα. Σημαίνει λοιπόν ότι για να έχεις κυβέρνηση πρέπει να έχεις την πλειοψηφία της Βουλής. Όταν έχεις κυβέρνηση σημαίνει δεν υπάρχει συλλογικότητα μέσα στην κυβέρνηση διότι ο ένας διορίζει και πάβει, άρα πρέπει να συμφωνούν. Και απ' την άλλη μεριά και δεν υπάρχει και αυτοβουλία της Βουλής, του νομοθετικού σώματος, διότι αν κάνουμε μια στατιστική επιμέτρηση του ποιος νομοθετεί θα διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα της Βουλής να νομοθετήσει πέραν των αποφάσεων της Βουλής, της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση λέει τι θέλει να γίνει νόμος και γίνεται νόμος. Το πολύ πολύ να γίνει μια συζήτηση και να υπάρξουν κάποιοι συμβιβασμοί με την έννοια ότι είπε κάποιος και κάτι έξυπνο, ξέρω εγώ, πιο παραγωγικό και το έβαλαν μέσα. Ή να προσθέσουν ρουσφέτια ή κυβερνητικοί βουλευτές. Αλλά η γενική αρχή είναι ότι η πολιτική εξουσία με την έννοια της κυβέρνησης και της νομοθεσίας είναι ενιαία. Δεν υπάρχει διάκριση. Εκεί που υπάρχει διαφοροποίηση αλλά μέσα στο πλαίσιο του κράτους είναι για την δικαιοσύνη που δεν ενοχλεί όμως την πολιτική εξουσία. Διότι η δικαιοσύνη αφού είναι θεσμός του κράτους, που θεσμός του κράτους είναι και το πολιτικό σύστημα που αυτό αποφασίζει,
σημαίνει ότι νομοθετεί έτσι ώστε η Βουλή, οι βουλευτές και οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί να μην υπόκειται στη δικαιοσύνη, διότι η δικαιοσύνη είναι υποδέστερη. Πάλι του κράτους θεσμός, δηλαδή υπό την ηγεσία της πολιτικής τάξης είναι. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι η μικρή διαφοροποίηση αφορά σε νομοθετικές ρυθμίσεις, άρα απονομή της δικαιοσύνης εκεί που δεν έχει πολιτικό περιεχόμενο. Και πάλι και εκεί διαπιστώνουμε ότι εφαρμόζεται ο νόμος με βάση πολιτικούς όρους. Δηλαδή, στον αντίπαλο ή εκεί που δεν συνεπάγεται πολιτικό κόστος, όχι εκεί που συνεπάγεται πολιτικό κόστος, ακόμα και αν δεν είναι πολιτικά τα ζητήματα. Στη δημοκρατία τι συμβαίνει? Παραδείγματος χάρη στην εκεί που τη γνωρίζουμε, που είναι η γενετική αναφορά της δημοκρατίας, στην Αθήνα. Ο Αριστοτέλης διαπίστωσε τη διάκριση των λειτουργιών, όχι των εξουσιών, θέλοντας να πει ότι αυτό που κάνει μια πολιτεία, ένα πολιτικό σύστημα εν προκειμένου, είναι να εκπληρώνει καθήκοντα διακυβέρνησης, καθήκοντα νομοθεσίας και καθήκοντα δικαιοσύνης. Στη μία περίπτωση η δικαιοσύνη, όπως και η διοίκηση που είναι ευρέως ευρύτατα πολιτικό, είναι διοικητική υπόθεση και η πολιτική περιορίζεται μόνο στη κυβέρνηση και στη Βουλή. Στην άλλη περίπτωση κυβέρνηση, νομοθεσία και δικαιοσύνη είναι πολιτικές. Γιατί είναι πολιτικές? Διότι ανήκουν στο σώμα της κοινωνίας. Και εδώ νομοθετεί η Εκκλησία του Δήμου, η οποία επίσης κυβερνάει. Και υπάρχει η σχετική διαφοροποίηση στο πλαίσιο της πολιτείας του Δήμου, του πολιτικού συστήματος του Δήμου, που η δικαιοσύνη ασκείται από ένα ιδιαίτερο σώμα, όπως και στη μοναρχία, πολιτών, την Ηλιαία, η οποία ουσιαστικά είναι περισσότερο εξειδικευμένη σε αυτά τα ζητήματα από ότι είναι οι άλλοι. Αλλά υποτίθεται ότι και στη μοναρχία, λέω εδώ υποτίθεται, όπως και στη δημοκρατία, αυτός που νομοθετεί κυβερνάει με βάση τον νόμο που εφαρμόζει, που ψηφίζει. Δηλαδή η Εκκλησία του Δήμου αποφασίζει στη δημοκρατία, αλλά η Εκκλησία του Δήμου κυβερνάει με βάση τον νόμο, τους νόμους που έχει εγκαθιδρύσει. Υπάρχει όμως και μία διαφορά, ότι η Εκκλησία του Δήμου, δηλαδή το σύνολο της κοινωνίας στη δημοκρατία, αποφασίζει στο τι δεσμεύσεις θα αναλάβει ο ίδιος που κυβερνάει, δηλαδή το άτομο. Με άλλα λόγια, εάν αποφασίσει η Αθήνα πόλεμο, ο πολίτης που ψηφίζει τον πόλεμο θα πάει να πολεμήσει. Εάν αποφασίσει ο πρωθυπουργός πόλεμο, ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του και θα πάει ο πολίτης να αποφασίσει. Αυτός που δεν συμμετείχε στην απόφαση για τον πόλεμο. Που μπορεί όμως, ακριβώς επειδή δεν συμμετέχει η κοινωνία, οι προτεραιότητες και τα συμφέροντα του πολέμου, οποιασδήποτε άλλη απόφαση, τώρα λέμε το ακραίο, έτσι, να έχουν υπαγορευτεί από επιμέρους συμφέροντα. Μην μου πει κανείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα, που είναι μεγάλες δυνάμεις, αλλά και οι μικρές χώρες, εκεί είναι πιο εμφανή τα πράγματα, αποφασίζουν οι κοινωνίες για τον πόλεμο, αποφασίζουν τα μεγάλα συμφέροντα που καλύπτονται πίσω από και διαμορφώνουν τις επιρροές και τις αποφάσεις των κυβερνήσεών τους. Ή ακόμα και αν δεν είναι αυτοί που θα υποδείξουν τι θα γίνει, οι άλλοι που είναι στην εξουσία αποφασίζουν με βάση τις ειδικότερες προτεραιότητες που έχουν στο νου τους για τη χώρα. Που μπορεί να μην συμβαδίζουν όμως με τις προτεραιότητες που έχει μια κοινωνία. Γι' αυτό και ο Αριστοτέλης, στοχαζόμενος για τα πράγματα της δημοκρατίας, λέει ότι ένα πολιτικό αδίκημα τιμωρείται αυστηρότερα από το ίδιο αδίκημα που μπορεί να διαπράξει ένας κοινός πολίτης. Γιατί βλάπτει περισσότερους. Η πολιτική υπόκειται στη δικαιοσύνη. Στη δημοκρατία
δεν υπόκειται μόνο στη δικαιοσύνη ο στρατηγός που εστάλει να διεξαγάγει πόλεμο και διέπραξε λάθη σκόπιμα ή από ολιγορία ή ό,τι. Υπόκειται και ο πολιτικός ρήτορας ο οποίος συμβούλευσε. Προσέξτε μέχρι πού πηγαίνει η ευθύνη του πολιτικού. Σήμερα θεωρείται ότι δεν υπάρχει, και αν πει κανείς ότι πρέπει να ελέγχεται και να υπόκειται στη δικαιοσύνη ο πολιτικός για τις πράξεις του, θα πούν ότι αυτό το είπαν στη Γαλλία, ότι αυτό είναι φασισμός. Και απ' την άλλη ότι βεβαίως κάτι τέτοιο αποτελεί ένα είδος έτσι, ολοκληρωτικής αντίληψης των πραγμάτων. Φτάνουμε δηλαδή, επανερχόμαστε πάλι στην αντίληψη των διαφωτιστών, του Χέγγελ, του Καντ και όλων των άλλων, που θεωρούν ότι η δημοκρατία είναι ολοκληρωτικό φαινόμενο. Αυτός είναι ο ορισμός. Ανοίξτε ένα οποιοδήποτε βιβλίο, είτε σύγχρονο είτε της εποχής εκείνης, και θα δείτε ότι αυτό αποτελεί μία καθιερωμένη αντίληψη των πραγμάτων. Έχουμε και άλλα ζητήματα που πρέπει να διευκρινίσουμε βεβαίως. Παραδείγματος χάρη, το χρόνο που μας μένει για το διάλειμμα, 5 λεπτά, να μιλήσουμε για ειδικότερες έννοιες που σήμερα περνάνε απαρατήρητες, αλλά με άλλο περιεχόμενο. Η πολιτεία. Τι εννοούμε σήμερα πολιτεία? Μερικές φορές θεωρούν και το πολιτικό σύστημα, το κράτος. Αλλά πολιτεία είναι και η πόλη, το αστικό κέντρο. Πόλη τι είναι? Ένα αστικό κέντρο. Δεν είναι η θεμελιώδης κοινωνία της προηγούμενης περίοδου του ελληνικού κόσμου. Κοσμοπολίτης. Τι είναι ο κοσμοπολίτης? Σήμερα κοσμοπολίτης είναι, ορίζεται αυτός που είναι αποδεσμευμένος από την ιδιότητα του πολίτη, δηλαδή του ανήκει σε μια χώρα που κινείται πέραν αυτού στο πλανήτη ολόκληρο, δηλαδή δεν συνδέεται, δεν θεωρείται ότι συνδέεται με μια εθνική ή κρατική αναφορά. Η έννοια του κοσμοπολίτη γεννήθηκε στο πλαίσιο του κράτους της Κοσμόπολης, που το αγνοούν βεβαίως σήμερα, που είναι το κράτος της ελληνικής οικουμένης, που ξεκινά από τον Αλέξανδρο, το διαδέχονται οι Ρωμαίοι μετά τους ελληνιστικούς χρόνους. Το ρωμαϊκό κράτος είναι ένα κοσμοπολιτιακό κράτος που αναπαράγει αυθεντικά την ιδέα της ελληνικής κοσμόπολης, και στη συνέχεια το Βυζάντιο. Κοσμοπολίτης είναι ο πολίτης της πόλεως που διατηρείται μέσα στην κοσμόπολη, που δυνάμει όμως τις θέσεις της κοσμόπολης ως μέλους της πόλης, που είναι μέλος της κοσμόπολης. Ο πολίτης αυτός είναι πολίτης της πόλης του, αλλά και πολίτης της κοσμόπολης. Είναι θεσμική ιδιότητα. Απ' τη μια μεριά λοιπόν είναι θεσμική ιδιότητα, όπως και η έννοια του πολίτη, αλλά απ' την άλλη της αφαιρούμε το περιεχόμενο της θεσμικής ιδιότητας του πολίτη ενός κοσμοπολιτιακού κράτους, για να ορίσουμε το ακριβώς αντίθετο. Πολίτης. Ο πολίτης σήμερα δεν είναι τίποτε άλλο παρά υπήκοος. Ευτυχώς στην ελληνική ορολογία χρησιμοποιείται και αυτό. Στις άλλες ορολογίες δεν υπάρχει, στις άλλες γλώσσες. Είναι υπήκοος. Δηλαδή κρίνεται και αξιολογείται όχι δυνάμη της συμμετοχής του στο πολιτικό σύστημα, αλλά δυνάμη του ανήκειν του στο συγκεκριμένο κράτος. Εάν το κράτος αυτό, όπως τη Μεγάλη Βρετανία, θεωρείται ότι συμβολίζει στο κράτος αυτό την ενότητά του ο μονάρχης, τότε ο μονάρχης θεωρείται ότι είναι αυτός που αποτελεί το συνεκτικό ιστό της χώρας. Εκεί που υπάρχουν ισχυρές ταυτότητες όμως συλλογικές, πολιτισμικές, όπως είναι μεταξύ των Ελλήνων, δεν υπήρχε στο Βυζάντιο, παραδείγματος χάρη. Δεν υπήρχε ποτέ η έννοια του συμβολισμού από ένα κράτος, από έναν ηγέτη της ενότητας του κράτους. Αυτό είναι το μεγάλο κακούργημα κυριολεκτικά που διαπράτεται στο Βυζάντιο, που θεωρούν ότι ο μονάρχης ήταν αυτός που συμβολίζει την ενότητα.
διότι ήταν πολυεθνικό. Είναι λάθος. Και το λάθος αυτό το αναδεικνύει ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος. Ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, εκεί να δείτε ορισμό του έθνους. Έτσι, του γένους δηλαδή των Ελλήνων, που λέει ότι εμείς εδώ είμαστε Ρωμαίοι και εννοεί είμαστε Έλληνες βεβαίως, αλλά συγκροτούμε μια πολιτισμική κοινότητα και μάλιστα συμβουλεύει να μην συνάπτουν επιγαμείς ούτε καν ο μονάρχης, ο βασιλιάς, με μη Έλληνες, διότι δημιουργούνται προβλήματα συνοχής. Προσέξτε πού το πηγαίνει. Δηλαδή ένας πολιτικός λόγος ο οποίος δεν είναι του 10ου-11ου αιώνα που είναι, αλλά είναι μελλοντικός σε σχέση με τα σημερινά, που η έννοια της πολιτισμικής συνοχής δεν συνδέεται με την πολιτισμική, το πολιτισμικός ανήκειν και άρα το εθνικός ανήκειν και πέραν αυτού με την έννοια της πολιτιότητας, δηλαδή το πολιτικό πρόταγμα της ελευθερίας αυτών των ανθρώπων. Ο πολίτης λοιπόν δεν είναι μόνο αυτός που είναι υπήκοος και ανήκει στο κράτος. Έχουμε την έννοια του πολίτη ως μια θεσμική έννοια του ανήκειν σε μια πολιτισμική συλλογικότητα, έθνος το λένε σήμερα, που είναι συγκροτημένη πολιτικά σε κράτος, αλλά απ' την άλλη ο πολίτης αυτός συνδέεται και με το είδος του πολιτικού συστήματος. Κάθε πολιτικό σύστημα έχει το δικό του πολίτη. Αν έχουμε σήμερα μόνο μία έννοια του πολίτη, είναι γιατί έχουμε παγκοσμίως, σε αυτή τη φάση που διανύουμε, μόνο μία έννοια πολιτικού συστήματος. Άρα, ποιος είναι αλήθεια ο σκοπός του πολιτικού συστήματος? Η ελευθερία. Δεν είναι αυτό σκοπός η μοναρχία, η δημοκρατία ή όχι. Δεν είναι αυτό. Αυτός σκοπός είναι η ελευθερία στο περιεχόμενο που την βιώνει και την ανάγει σε αξιακό σύστημα ο πολίτης σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του, της μιας εποχής. Δηλαδή, η σκοπός της δημοκρατίας είναι η καθολική ελευθερία. Άρα θα φτιάξεις ένα θεσμικό σύστημα κοινωνικοπολιτικό το οποίο θα εξασφαλίζει την καθολική ελευθερία, την πολιτική ελευθερία. Άρα πρέπει να είναι σύστημα αυτοκυβέρνησης. Άρα το πολιτικό σύστημα να το παίρνει η κοινωνία. Εάν είναι ατομική ελευθερία αυτός ο σκοπός, τότε μπορεί να συμβιβαστεί μέσα σε μια εκλόγιμη μοναρχία. Αλλά η ατομική ελευθερία σχέτη δεν είναι συμβατή με τη δημοκρατία. Δεν παράγει δημοκρατία. Λοιπόν, ο πολίτης είναι αυτός που έχει ως πεδίο αρμοδιότητας αυτό που επιτάσσει το πολιτικό σύστημα. Άρα το σώμα των αξιών και τις θέσμισής τους. Πολίτης λοιπόν της δημοκρατίας είναι άλλος από τον πολίτη της μοναρχίας, από τον πολίτη της αντιπροσώπευσης και ούτω καθεξής. Διότι κρίνεται το περιεχόμενο. Ο πολίτης της μοναρχίας είναι ο πολίτης που με την ψήφο του ορίζει τον επόμενο μονάρχη. Ο πολίτης της δημοκρατίας είναι αυτός που με την ψήφο του κυβερνάει, νομοθετεί, διοικεί τα πάντα. Άλλο περιεχόμενο πολίτη που ανήκει σε άλλο περιεχόμενο πολιτείας. Η καθολική ελευθερία, η δημοκρατία ίσως είναι καθολική ελευθερία. Σε μια τέτοια περίπτωση ο ρόλος των κομμάτων σε μια δημοκρατία, όπου αυτόματα έχουμε μια αντιπαλότητα, έχουμε μια διαίρεση με μαρτυρές πολλές φορές, καταστάσεις κλπ. Πώς θα μπορούσε να ταιριάξει για αυτό? Επειδή αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που το ανοιχνεύουμε στον Θουκυδίδη για τον Πελοποννησιακό πόλεμο, είμαι έτοιμος να σας πω και πώς λειτουργούσε. Κοιτάξτε, η έννοια των κομμάτων είναι, ή θα έπρεπε να είναι, η έννοια της διαφοροποίησης συμφερόντων μέσα σε μια χώρα, μέσα σε μια κοινωνία. Συμβαίνει να μην είναι αυτό πια. Ήταν στο παρελθόν.
εννοώ το εξής, ότι σε μία ορισμένη περίοδο, όταν μιλούσαμε για φιλελευθερισμό και σοσιαλισμό, εννοούσαμε και είχε μία σχετική κατηγοριοποίηση, με εσωτερικές διαφοροποίησεις, αλλά είχε μία κατηγοριοποίηση ότι τουλάχιστον το πρόταγμα ενός φιλελεύθερου κόμματος εμπνεόταν από τις αστικές δυνάμεις και αυτό που δίδασκαν ως αντίληψη ζωής, αντίληψη κράτους, αντίληψη οικονομίας. Το σοσιαλιστικό πρόταγμα υποστήριζε ακόμη εκείνη την εποχή την ενσωμάτωση στη νέα ανθρωποκεντρική εποχή με καλύτερους όρους και των δυνάμεων της εργασίας. Αυτό ήταν το θεωρητικό μέρος, αν θέλετε. Όμως, όσο διευρύνεται η καθολική ψήφος και γίνεται καθολική, τότε για να μπορέσει ένα κόμμα να συγκεντρώσει την πλειοψηφία, ήταν αναγκασμένο να λιάνει το περιεχόμενο του πολιτικού του λόγου. Και εκεί διαπιστώνουμε ότι σιγά σιγά τα κόμματα δεν χρειάζονται κιόλας οι κοινωνίες αυτή την διαφοροποίηση στο μεταξύ και τα κόμματα λοιπόν, αφού ενσωματώθηκαν όλοι σε ένα καθεστώς δημοσίου χώρου, όπως τα λέγαμε, και οι δυνάμεις της εργασίας και οι δυνάμεις οι αστικές, τότε από εκεί και πέρα αρχίζει η συνάντησή τους. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε να πάρουμε την πλειοψηφία στις εκλογές, μα με το να λιάνουμε και να απευθυνθούμε και στα κοινωνικά στρώματα της εργασίας και στα αστικά στρώματα, λέγανε μεν. Οι άλλοι, ο μεσαίος χώρος ο περίφημος. Αυτή είναι η έννοια. Δηλαδή, να καθίσουμε στη μέση και να απευθυνόμαστε και στους μεν και στους δε. Άρα να μην λέμε τίποτα ουσιαστικά που να αποτελεί διαχωριστικό. Και εκεί αρχίζει, το ίδιο συμβαίνει και με τα σοσιαλιστικά. Η διαφορά είναι ότι ο σοσιαλισμός είχε μία μόνη διαφοροποίηση. Η μόνη διαφοροποίηση ήταν στο ποιος θα πρέπει να κατέχει την ιδιοκτησία της οικονομίας. Αν πρέπει να την κατέχει το κράτος ή κατά κύριο λόγο ο ιδιώτης, που δίδασκε ο φιλελευθερισμός. Επειδή κατέρευσε η ιδέα, διότι ήταν ολοκληρωτική κυριολεκτικά, να συγκεντρώσει το κράτος με όλα όσα έχει σύν την οικονομία, επειδή κατέρευσε αυτό το πρόταγμα, στις σοσιαλιστικές δυνάμεις το μόνο που απέμεινε ήταν ο διεθνισμός. Και εδώ ο διεθνισμός ήταν το πρόταγμα της μη αντιστοίχησης, μη εκπροσώπησης της κοινωνίας στις πολιτικές τους, αλλά στις επιταγές της διεθνούς του σοσιαλισμού. Σήμερα ο διεθνισμός έχει πάρει ένα άλλο περιεχόμενο που έχει ενδυθεί την έννοια του ανθρωπισμού. Δηλαδή, αντί να πάνε στο Πακιστάν που παράγεται το κοινωνικό πρόβλημα να συνδράμουν τις δυνάμεις που είναι πιο ενοχλητικές για το καθεστώς, αυτές τις δυνάμεις τις καλούν στις χώρες τις που ηγούνται του κόσμου, έτσι, της πρωτοπορίας, που υπάρχει πιο πολύ ελευθερία και ευημερία, και ουσιαστικά μεταβάλλουν την εργασία των πολιτών σε εργασία εμπόρευμα. Με άλλα λόγια, δηλαδή, ο διεθνισμός που ήταν ο διεθνισμός του υπαρκτού σοσιαλισμού έγινε διεθνισμός της διεθνούς των αγορών, διότι η κινητικότητα της εργασίας είναι μία από τις τρεις θεμελιώδεις δογματικές αναφορές του υπαρκτού του διεθνούς των αγορών, του νέου δηλαδή ηγεμονικού συμπλέγματος της οικονομίας, που είναι η ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων, των αγαθών και υπηρεσιών και της εργασίας. Η ερώτηση ήταν σχετικά με αν μπορεί να υπάρξει, να το πω διαφορετικά, καθολική ελευθερία. Το ελληνικό παράδειγμα διδάσκει ότι η καθολική ελευθερία, άρα η δημοκρατία, δεν διήρκεσε μόνο έναν 1,5 αιώνα που μας λένε, διήρκεσε από την εποχή του Κλισθένη
μέχρι και το 19ο αιώνα που ο ελληνικός κόσμος μπήκε σταδιακά στο κράτος έθνος της απολυταρχίας. Εάν σας ενδιαφέρει αυτό, όπως το λέω, γιατί εγώ συνηθίζω να εκφέρω αποδεικτικό λόγο και όχι ιδεολογικό λόγο, δεν έχετε παρά να δείτε το βιβλίο μου «Κοινωνική δυναμική και πολιτική αυτονομία» εκδόσεις Λιβάνη, που αναφέρεται στα κοινά της τουρκοκρατίας. Τα κοινά της τουρκοκρατίας και οι δημογεροδίες και τα λοιπά είναι προσθέσεις και είναι αυτονόητες. Ναι, αλλά έχουμε την εκκλησία του Δήμου. Από την άλλη μεριά το κύριο πρόβλημα τότε των ελληνικών πόλεων και τα λοιπά ήταν οι κοτσαμπάσιτες. Αφήστε με να σας παρακαλέσω να το δούμε μόλις αρχίσουμε την επόμενη ώρα, γιατί έχω σκοπό να το θέσω αυτό. Και σκέφτηκα να το θέσω διότι με τα πτυχιακή φοιτητριά μου, όταν αποτόλμησε να μιλήσει για δύο πράγματα σε καθηγητή συνάδελφο, το ένα για τη δημοκρατία στα κοινά της τουρκοκρατίας, εγώ δεν την ήξερα, μου το είπε όμως εκ των υστέρων όταν με επέλεξε για το μεταπτυχιακό. Και τι της είπε, αυτό είναι πρωτόγονο προνεωτερικό. Γι' αυτό και θα έρθω σε αυτό. Όπως επίσης την έννοια της δουλείας στην αρχαία πόλη, άρα πώς προσδιορίζουμε το δημοκρατικό χαρακτήρα, είπε ότι η δούλη στην αρχαία πόλη ήταν χειρότερη σε καθεστώς από ότι οι Αφροασιάτες στην Αμερική. Δηλαδή, αν αυτό... Όχι, δεν είναι απόψεις, προσέξτε. Προσέξτε, δεν είναι άποψη αυτή που υπηρετεί κάτι το οποίο είναι στο μυαλό του, αλλά που δεν έχει αποδεικτική ισχύ. Και πάει στον αντίποδα μάλιστα. Έτσι, της πραγματικότητας, τότε εκεί σημαίνει ότι υπάρχει κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει όμως θα επανέλθω σε αυτό. Θέλω πριν... Πριν μισό λεπτό. Θέλω να πω το εξής, ότι σήμερα απαξιώθηκε η έννοια του υπαρκτού σοσιαλισμού, δεν είναι επιχειρησιακή, γι' αυτό και διαγωνίζονται ποιος θα είναι πιο κοντά στα συμφέροντα των αγορών. Έτσι, ανάλογα ο ένας θέλει πιο πολύ την κινητικότητα της εργασίας, ο άλλος του κεφαλαίου κλπ. Αλλά, απ' την άλλη, έχουμε μία άλλη αντιπαλότητα σήμερα μεταξύ του παλαιού και του νέου φιλελευθερισμού. Θα έρθω και σε αυτό στη συνέχεια για να δείτε πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις και πώς γινόμαστε μέρη ενός προβλήματος που ουσιαστικά λειτουργεί εις βάρος μας και όχι υπέρ της γνώσης των πραγμάτων και της εξέλιξης που μπορεί να βοηθήσει τις κοινωνίες να βγουν στο φως. Ποιος είναι που θέλει? Μαρία, ναι. Μια και μιλήσαμε για τις έννοιες, η έννοια του πολίτη δεν θα έπρεπε σε κάθε σύστημα να είναι διαφορετική, όπως είπαμε, ας πούμε, η πήγος. Εμένα ο νους μου στον πήγο πάει σε αυτό το σύστημα που έχουμε σήμερα. Ακριβώς. Ήταν δεν υπήρχε πολίτης, ναι. Όπως δεν υπάρχει πολιτικό σύστημα. Ακριβώς. Τα πολιτικά συστήματα υπάρχουν μόνο οι πολιτείες, όπως λέμε, στον ανθρωποκεντρισμό, όχι στη δεσποτεία. Ο πολίτης υπάρχει μόνο στον ανθρωποκεντρισμό, εκεί που υπάρχει κατελάχιστον η ατομική ελευθερία. Άρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι εμείς είμαστε πολίτες οι οποίοι... Υπήκοοι. Εμείς είμαστε πολίτες με την έννοια, με καθεστώς υπηκόου. Αντιθέτως, εάν είχαμε αντιπροσωπευτικό πολιτικό σύστημα, θα είμαστε πολίτες του συστήματος της αντιπροσώπευσης. Και αν ήμασταν σε δημοκρατία, θα είμαστε πολίτες της δημοκρατίας. Κάθε πολιτικό σύστημα έχει το δικό του τύπο πολίτη. Άρα, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε υπηκόοι. Ας πούμε ότι γίνεται αντιπροσώπευση το σύστημα. Εκεί θα ονομαστούμε πολίτες... Πάλι πολίτες, αλλά πολίτες της αντιπροσώπευσης. Δηλαδή θα έχει άλλο περιεχόμενο ιδιότητα του πολίτη. Δεν είναι άνθρωπος... Μιλήσαμε και
πεδία ελευθεριών. Όσο κατακτάμε τα πεδία των ελευθεριών, αλλάζει, τόσο αλλάζει το πολιτικό σύστημα, τόσο αλλάζει το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, τόσο αλλάζει και η θέση του ατόμου μέσα σε αυτά. Άρα η ιδιότητα του πολίτη. Ο πολίτης, ορισμένοι σήμερα διδάσκουν ότι πρέπει να φύγουμε από το έθνος, διότι είναι παλαιάσκοπης πράγμα η πολιτισμική συνοχή. Αυτό το διδάσκει η Διεθνής των Αγορών, άρα πρέπει να το διδάξουμε κι εμείς. Και πρέπει να πάμε στην ταυτότητα του πολίτη. Ο Χάμπερμανς αυτό το αποκάλεσε συνταγματικό πολιτισμό. Βρέθηκα κάποια στιγμή στη Βαρκελόνη και ρωτήθηκα, λιγάκι ευνηδιάστηκα, διότι ευνηδιάστηκα με την έννοια ότι δεν ήμουν προετοιμασμένος να απαντήσω, αλλά ήταν πολύ ζεστό και το έφερα στην επιφάνεια. Τι σημαίνει συνταγματικός πολιτισμός? Να επικρατήσει, λέει, αυτό το δόγμα στην Ευρώπη για να υπάρξει, να δημιουργηθεί η συνοχή της Ευρώπης. Αφού η Ευρώπη είναι το καταστάλαγμα της εξέλιξης του δυτικού ανθρώπου, άρα είναι το καταστάλαγμα της δημοκρατίας, σημαίνει ότι να στηριχθούμε σε αυτό που αποτελεί σύνταγμα της Ευρώπης και να είναι αυτό ο συνεκτικός κρίκος που θα μας στεγάσει. Όχι δηλαδή μια πολιτισμική ταυτότητα της Ευρώπης που μας διακρίνει από άλλες περιοχές του κόσμου, αλλά ο λεγόμενος συνταγματικός πολιτισμός, και λέω... Ένας νόμος δηλαδή. Όχι. Το καθεστώς του ατόμου μέσα σε αυτό. Και τους λέω, για σταθείτε λίγο λιγάκι. Για σταθείτε λίγο. Μπορεί να έχουμε... Υπάρχει σύνταγμα στην Ευρώπη και ας μην είναι διαμορφωμένο σε σύνταγμα. Όπως και στην Αγγλία. Υπάρχει ένα καθεστώς. Αλλά λέω, για σταθείτε λιγάκι. Συνταγματικός πολιτισμός. Τι θα εννοήσουμε? Ας δούμε το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης. Το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης είναι ένα πολιτικό σύστημα χωρίς κράτος και χωρίς κοινωνίες. Και μάλιστα ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν έχει τα στοιχειώδη που έχει το πολιτικό σύστημα ενός κράτους μέλους. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι θεσμοί, κεντρικοί θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυβερνούν και νομοθετούν και δικάζουν. Το Ευρωκοινοβούλιο δεν υπάρχει. Μα δεν υπάρχει. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχουν οι κοινωνίες και δεν υπάρχει κράτος για να υπάρχει και μια εσωτερική πολιτική πραγματικότητα. Εμείς θα αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους μόνοι μας, οι Γερμανοί τους Ρώσους, ξέρω εγώ, οι Ιταλοί τους άλλους και ούτω καθεξής. Πολιτικές δεν υπάρχουν. Άρα ποιο καθεστώς επικρατεί εσωτερικά για να το θαυμάσουμε? Οι σχέσεις δύναμης που επικρατούν στο διακρατικό πεδίο. Δηλαδή υπάρχει ο ηγεμόνας Γερμανία που υπαγορεύει τη θέλησή της, ενδεχομένως έχει και κάποιους δορυφόρους που είναι πολύ πιο κοντά στα συμφέροντά της, αλλά δεν υπάρχει όμως πολιτιακή τάξη με την έννοια του πολιτικού συστήματος που διαμορφώνει κανόνες και όλοι λειτουργούν μέσα σε αυτούς τους κανόνες. Δεν είναι καν και δεν μπορεί να εξελιχθεί σε ομοσπονδία. Μια συμπολιτεία ατελής, χωρίς κοινωνία και χωρίς κράτος. Αυτό, λέω, είναι που θα συγκεντρώσει την προσοχή του κόσμου. Ο πολίτης είναι, τους εξήγησα, ο θεσμός που του ανήκει σε κάποιο πολιτισμό. Και ο θεσμός που ορίζει ποιος είναι ο ρόλος του μέσα σε αυτό το πολιτικό μόρφωμα. Δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο συνοχής, διότι πολίτης υπάρχει και στην Ιταλία, πολίτης υπάρχει οπουδήποτε. Άρα λοιπόν, πώς θα γίνει, ποιο θα είναι το επίπεδο της συνοχής? Εάν δεν υπάρξει μια ευρωπαϊκή ταυτότητα, αλλά και μια κεντρική πολιτιακή πραγματικότητα, στην οποία θα συμμετέχουν αναλογικά και ισότιμα οι κοινωνίες, άρα να διαμορφώνουν στη βάση του πολιτισμικού το πολιτικό πρόταγμα, δεν υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε τέτοιου είδους συνάντηση κάποια στιγμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δεν υπάρχει, γιατί δεν δημιουργεί η έννοια του πολίτη και του συντάγματος ταυτότητα. Μπορεί, όπως και μια θρησκεία, να πει κανείς, έγινε δικτατορία στην Ελλάδα, φεύγω και πηγαίνω αλλού, αλλά δεν χάνει την ταυτότητά του. Μπορεί να αποφασίσει να τη χάσει, να γίνει Γάλλος, να γίνει Γερμανός, οτιδήποτε,
Αλλά αυτό είναι μια απόφαση που μπορεί να είναι και άσχετη από, από ένα πολιτικό καθεστώς. Μπορεί να είναι το ίδιο καθεστώς και εδώ και εκεί, αλλά να του αρέσει να πάει να ζήσει αλλού. Αλλασπικότητα, αλλά όχι νοοτροπία. Μπορεί και να αλλάξει και να γίνει Γάλλος, Γερμανός, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Δικό του θέμα, αλλά είναι άσχετο όμως αυτό από την ιδιότητα του πολίτη, διότι όλοι αυτοί που διακινούν σήμερα το διεθνισμό της διεθνούς των αγορών, αυτό που διατείνονται είναι ότι πρέπει να τελειώσουν τα έθνη. Πρέπει να τελειώσουν οι πολιτισμικές ταυτότητες. Μα το πιο σταθερό πράγμα στην ιστορία είναι οι πολιτισμικές ταυτότητες. Οι ταξικές αναγωγές τελειώνουν γιατί αλλάζουν τα πράγματα. Οι ταυτότητες διατηρούνται. Και αν δεν μπορέσει να επιβιώσει ο Έλληνας ως συλλογική ταυτότητα, θα επιβιώσουν κάποιοι άλλοι ή θα δημιουργηθούν κάποιες καινούργιες. Πάντως, οι ταυτότητες είναι η μόνη σταθερά που μπορούμε να διακρίνουμε στην ιστορία. Έτσι. Λοιπόν, συνεπώς, όλα αυτά... Σταθερά με ποια έννοια? Σταθερά με την έννοια της ύπαρξης, η οποία... Ναι, αλλά οι άλλοι που δημιουργήθηκαν ήταν πάλι ταυτότητες συλλογικές, οι οποίες δυνάμει των οποίων διαμορφώθηκαν τα κράτη. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα έθνη είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση. Εννοείται. Αλλά... Η εξελισσόμενη κατάσταση ποιο είναι αυτό που διατηρείται ιστορικά σταθερά? Αυτός που μπορεί να υπερασπιστεί την πολιτισμική του ταυτότητα. Αν παραιτηθεί κανείς, έχει ενδιαφέρον να το αναφέρω αυτό, ο λόγος του Περικλή και όχι μόνο, που λέει ότι το καθεστώς του πολίτη είναι το καθεστώς της πόλης του. Εάν η πόλη του δεν ευημερεί, εάν η πόλη του δεν είναι ελεύθερη, εάν η πόλη του εκλείψει, και ο πολίτης πάβει να είναι αυτό που ήταν. Μπορεί να χαθούν και χάθηκαν στην ιστορία έθνη, ή γιατί δεν μπόρεσαν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, είτε γιατί παραιτήθηκαν. Έτσι. Κάποια στιγμή τελειώνει ο... Άρα δεν υπάρχει ιστορική διατήρηση. Αλλά προσέξτε. Όχι, δεν υπάρχει ιστορική διατήρηση ενός έθνους. Αλλά το έθνος ως πολιτισμικό φαινόμενο υπάρχει. Αλλά προσέξτε όμως κάτι. Έχουμε δύο πράγματα εδώ να συγκρατήσουμε. Το πολιτισμικό γεγονός και στην φεουδαρχία και στις βαρβαρότητες, στην Ασιατική Δεσποτεία και αλλού, έχουμε πολιτισμικά φαινόμενα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε τους Φράγκους στην περίοδο του Μεσαίωνα, τους Γερμανούς στην περίοδο του Μεσαίωνα. Ήταν πολιτισμικές κοινότητες φεουδαλικού τύπου που η ενότητά τους δεν συγκροτούνταν με βάση την πολιτισμική τους ταυτότητα. Δεν λέγανε είμαστε Γερμανοί, είμαστε Φράγκοι, αλλά με βάση τον ηγεμόνα τους. Αυτός ήταν η ταυτότητά τους. Το έθνος και αντιστοίχως το γένος για τους Έλληνες, το έθνος είναι η εθνότητα, δηλαδή το πολιτισμικό γεγονός μιας ανθρωποκεντρικής όμως κοινωνίας, ελεύθερης δηλαδή, που συγκροτείται από ελεύθερα άτομα, που βάζουν, προσθέτουν και το πολιτικό πρόταγμα, να γίνουμε ελεύθεροι. Γι' αυτό και είπαμε ότι στις πέντε ελευθερίες η μία, η κυριότερη που είναι συστατική για να έρθουν οι άλλες, είναι η εθνική ελευθερία σήμερα. Στον ελληνικό κόσμο ήταν η πολεωτική ελευθερία, διότι το πολιτικό πρόταγμα του πολιτισμικά Έλληνα δεν ήταν ένα ενιαίο κράτος, ήταν η πόλης. Και όταν μιλούσαν για ελευθερία των Ελλήνων, εννοούσαν την ελευθερία των πόλεων. Γιατί ήταν κοσμοσύστημα ο ελληνικός κόσμος, από αρχής μέχρι τέλους. Ενώ σήμερα στη μεγάλη κλίμακα το έθνος ταυτίζεται με ένα κράτος, στεγάζεται στο ίδιο πολιτικό μόρφωμα, και γι' αυτό το ελληνικό έθνος έχει, όπως και τα άλλα έθνη, έχει εθνικό πρόταγμα, το οποίο αποτελείται από την πολιτισμικά
υπαρκτή εθνοτική πραγματικότητα που έχει και πολιτικό πρόταγμα. Δεν είναι επινόηση του κράτους όπως μας λένε σήμερα. Για η παλαιή αστεί, ο παλαιός φιλελευθερισμός έλεγε ότι το έθνος είναι επινόηση του κράτους. Προσέξτε πόσο ανακόλουθοι ήταν με τον εαυτό τους. Το έθνος δεν δημιουργείται από το κράτος. Δημιουργείται στο εσωτερικό του κράτους της απολυταρχίας από τους ελεύθερους θύλακες, οι οποίοι στοχάζονται επίσης εισπράττοντας την έννοια του έθνους ακριβώς από τον ελληνικό κόσμο, τον Ηρόδοτο και τους άλλους, και διαμορφώνουν την ιδέα του έθνους, την οποία αντιτείνουν στο απολυταρχικό κράτος και τους λένε το έθνος θα πρέπει να είναι η πολιτική μας ταυτότητα και εσύ πρέπει να υποταχθείς στο έθνος και στη βούλησή του και όχι να θέλεις να έχεις να έχουμε τη δική σου ταυτότητα ως απολυταρχικός άρχοντας. Το έθνος λοιπόν δημιουργείται από τους αστούς κυρίως και τη διανόησή του μέσα στο απολυταρχικό κράτος και στρέφεται εναντίον του απολυταρχικού κράτους. Δηλαδή διεκδικεί να υπερισχύσει η ταυτότητα και η βούληση του έθνους, άρα η δική τους, επί της ταυτότητας και της ιδιοκτησίας του κράτους από τον μονάρχη. Και εδώ λοιπόν μόλις κυριαρχεί αυτή η αστική ιδέα της πραγματικότητας, δηλαδή του κράτους, του πολιτικού σύστημα της αιρετής ή της συνταγματικής μοναρχίας προηγουμένως, τι διαπιστώνουμε? Ότι πάβουν να θεωρούν ότι το έθνος είναι η πολιτική αναφορά, η πολιτισμική και πολιτική αναφορά της ανθρωποκεντρικής κοινωνίας που αντιτάχθηκε σε αυτό το κράτος και λένε είναι επινόηση του κράτους. Ποιου κράτους? Του λεγόμενου κράτους έθνους. Δηλαδή του μοναρχικού κράτους. Γι' αυτό και έρχεται ο Χόμπσμπαουμ και τι λέει ως μέντορας αυτών των ιδεών, ότι εάν καταργήσουμε αυτό το κράτος, δηλαδή εννοεί αν αλλάξουμε το πολιτικό του σύστημα και πάψει να το ενσαρκώνει εξ ολοκλήρου, τότε θα γίνει περιττή η έννοια του έθνους και θα εκλείψει. Η νεολαία σήμερα ποιες έννοιες απορροφά? Η νεολαία διδάσκεται από το νέο και τον παλαιό φιλελευθερισμό και τα κατάλοιπα του σοσιαλισμού ότι πρέπει να είναι εναντίον του έθνους, διότι αυτό είναι ο δημιουργός όλων των δεινών. Προσέξτε όμως. Θέλω να πω ότι, συγγνώμη γιατί ήθελα να πω, γιατί θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι... Θα μιλήσει, αλλά εγώ είμαι που δεν άφησα τη... Ναι. Διαστρέβλωση των ενιών, σήμερα οι νέοι, όλα αυτά τα οποία πολύ ωραία τα συζητάμε εμείς που θυμόμαστε κάποια άλλα πράγματα από παλιά, είναι τελείως ξένα. Βεβαίως. Δεν τους απασχολεί. Δηλαδή με προβληματίζει εμένα σε 20 χρόνια τι θα συζητούνται ή σε 10 χρόνια από τώρα. Προσέξτε, μπορούμε να το πούμε τι θα συζητείτε. Μην νομίσετε ότι τα πράγματα θα πάνε τόσο κάτω με την έννοια της απαξίωσης των ενιών. Σήμερα το κυρίαρχο σύνθημα ποιο είναι? Να πεθάνει η Ελλάδα για να ζήσουμε εμείς. Προσέξτε. Όχι, δεν είναι ο ατομικισμός. Είναι κάτι χειρότερο. Είναι άθελά τους μεγάλοι υπηρέτες της διεθνούς των χειραγωγημένοι. Δεν έχουν ατομικισμό αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ακόμα χειρότερο. Έχουν γίνει εθελόδουλοι. Η έννοια της εθελοδουλίας είναι εδώ, νάτι. Διότι η απάντηση έρχεται με μία ερώτηση. Αν πεθάνει η Ελλάδα, εσείς πού θα πάτε? Θα είστε στον αέρα και δεν θα υπάγεστε σε κάποιο κράτος? Ποιον εκπροσωπείτε? Όχι, ο καθένας. Ας βάλουμε το ερώτημα αυτό. Θα βρεθείτε ή στο τουρκικό κράτος
ή στο βουλγαρικό, σε κάποιο γείτονα ή στο ιταλικό, πάντως σε κάποιο άλλο κράτος. Και εκείνοι που δεν θα γνωρίζουν και γλώσσα θα είναι μουγκοί, γιατί δεν μπορούν να συνεννοηθούν κιόλας. Έτσι δεν είναι? Και επειδή θα είναι, θέλουν δεν θέλουν, άλλης εθνικής αναφοράς από αυτόν που θα τους υποτάξει, που θα καταλήξουν στο να είναι υποτελείς. Θέλω να πω δηλαδή ότι εάν μπορούσαν να κάνουν αυτές τις τους αναλογισμούς, θα ξέρανε ότι το έθνος είναι ο μόνος πυλώνας που μπορεί να αντιτάξει αντίσταση και να διεκδικήσει ένα άλλο πολιτικό σύστημα που θα έχει η κοινωνία λόγο σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα με τις νέες ηγεμονίες. Γι' αυτό και εγώ μιλάω για τη διαφοροποίηση μεταξύ του έθνους του κράτους και του έθνους της κοινωνίας. Το έθνος του κράτους είναι το πολιτικό σύστημα της μοναρχίας που αποφασίζουν αυτοί για το τι είναι εθνικό και τι δεν είναι. Και μας διδάσκουν τώρα, όχι. Το έθνος της κοινωνίας σημαίνει ότι η κοινωνία θα αποφασίζει, άρα αλλαγή πολιτικού συστήματος. Το με ποιο τρόπο είναι στην αρμοδιότητα, εγώ το έχω διδάξει με ποιο τρόπο, δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε εδώ. Είναι, μόνο έχει ζητήσει όμως με σειρά, γιατί φοβάμαι, συγκρατώ και δεν θα... Βεβαίως. Τη γνώμη της. Άρα δεν υπάρχει καθολική ελευθερία. Υπάρχει. Υπάρχει. Πρόσεξε λίγο. Η έννοια της πολιτικής ελευθερίας, γιατί για πολιτική ελευθερία, γιατί άλλο πράγμα για ατομική και κοινωνική, μιλάμε τώρα για πολιτική που θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα σβήσουμε τα φώτα ή όχι. Η έννοια λοιπόν της πολιτικής ελευθερίας λέει ότι οι μεν αρχές, που είναι ελάχιστες και περιορισμένου χαρακτήρα, πρέπει να είναι συνοδικές, ποτέ μονοπρόσωπες. 10 στρατηγία λέγανε και διάφοροι. Στην τουρκοκρατία έπρεπε να είναι 4 τουλάχιστον. 4 οι προεστοί. 4. Και κρατούσαν τη σφραγίδα κατατμημένη, ώστε για να υπάρξει ομοφωνία να πρέπει να πάνε όλοι το κομμάτι της σφραγίδας για να είναι στρογγυλή. Λοιπόν, συνοδική. Όμως επειδή υπάρχει ένα αντικειμενικό γεγονός ότι μία κοινωνία είναι πολλά και για να βγει μία απόφαση δεν θα βγει μέσα από την επιμέτρηση των απόψεων όσων αποτελούν μέλη της κοινωνίας, δηλαδή εδώ μέσα για να αποφασίσουμε για τα φώτα δεν θα ρωτήσουμε έναν έναν και να κάνουμε άθροισμα των απόψεων, γιατί δεν βγαίνει τίποτα από αυτό. Θα κάνουμε διάλογο, θα καταθέσει ο καθένας τις απόψεις του, θα διαμορφωθούν κάποιες τάσεις, με άλλα λόγια, εδώ ερχόμαστε στις πολιτικές δυνάμεις, οι πολιτικές δυνάμεις υπάρχουν γιατί υπάρχουν οι διαφοροποιήσεις και στη δημοκρατία, με μόνη τη διαφορά ότι δεν είναι οργανωμένες κατά το μοναρχικό σύστημα και το προσωποπαγές, αλλά είναι ομάδες που φρατρίες, αν θέλετε να το πούμε έτσι, που δεν είναι η παραφθαρμένη έννοια, που εκπροσωπούν διαφορετικά συμφέροντα ή ιδέες και ανεβαίνουν στο βήμα και τις εκφράζουν. Να τις ακούσει ο λαός και αναλόγως να τους υιοθετήσει ή όχι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το παρασκήνιο που πηγαίνει. Η απόφαση λοιπόν πώς θα βγει? Θα βγει ως η συμπίκνωση των λόγων που μπορεί να προκύψει μέσα από το διάλογο, τη διαβούλευση. Πρόσεξε λίγο να τελειώσω. Θα διαμορφωθούν 2 ή 3 απόψεις. Έτσι. Γιατί ως εκεί μπορεί να φτάσει μια, να εκφράσει δηλαδή διάφορες περιοχές συμφερόντων. Από εκεί και πέρα η αδυναμία της ομοφωνίας πρέπει να οδηγήσει σε μια, αυτή που είναι η αρχή που δεν είναι δημοκρατική, είναι για όλα τα πολιτεύματα που εφαρμόζεται η αρχή της πλειοψηφίας-μειοψηφίας. Υπάρχει όμως μια διαφορά, ότι στο σημερινό σύστημα η πλειοψηφία διαμορφώνει εξουσία που έχει διάρκεια. Επομένως
η εκλογική πλειοψηφία μεταβάλλει τη μειοψηφία σε μειονότητα και ουσιαστικά το σύνολο της κοινωνίας σε μειονότητα. Συνεπώς όταν κυβερνάει η δεξιά μεταβάλλει ας πούμε την αριστερά σε μειονότητα τους κυβερνάει... και μεταβάλλει και τους πολίτες της δεξιάς που ψήφισαν την κυβέρνηση. Του ότι όταν εγώ ας πούμε ψηφίζω να κλείσουν και κάποιοι και η πλειοψηφία αποφασίζει να μείνουν ανοιχτά τα κότα, κοιτάζει το κοινό συμφέρον. Υπάρχει λοιπόν, για να συμπληρώσω, υπάρχει λοιπόν τώρα η δημοκρατία. Η δημοκρατία με την ψήφο της πλειοψηφίας δεν διαμορφώνει εξουσία σε διάρκεια που η πλειοψηφία να γίνει μια διαρκής εξουσιαστική κατάσταση και όλοι οι άλλοι να είναι μειονότητα. Στιγμιαία πλειοψηφία. Είναι στιγμιαία. Αφορά δηλαδή τα φώτα. Αυτό που κάνω με την ψήφο κάθε 4 χρόνια... Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Είναι η πλειοψηφία που συγκροτεί σύστημα εξουσίας. Εδώ είναι και μάλιστα... Πλειοψηφία σε κάθε μία επιλογή. Εδώ είναι πλειοψηφία σε κάθε θέμα. Μέσα δηλαδή σε μία εκκλησία του Δήμου, εάν είναι 5 θέματα που πρέπει να επιληθούν, μπορεί να υπάρξει, εγώ παραδείγματος χάρη, να αποφασίσω 5 φορές με διαφορετικό τρόπο και να, επομένως, να στεγαστώ σε άλλες πλειοψηφίες ή μειοψηφίες. Δεν είναι δηλαδή η αρχή της πλειοψηφίας σύστημα εξουσίας, όπως είναι στη μοναρχία. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Βέβαια, αυτή τεράστια. Είναι το ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να ξανάρθει στην επικαιρότητα. Πώς δεν μπορεί να είναι. Να αλλάξει πάλι. Το άλλο, τι θα θεωρούσατε ευρωπαϊκό πολιτισμό, δηλαδή πώς θα τον ορίζαμε ένα πολιτισμό ευρωπαϊκό. Εάν θέλουμε να δούμε τι είναι, να δώσουμε μία έννοια ευρωπαϊκού πολιτισμού, πρέπει να τον δούμε με δύο τρόπους. Ο ένας να πάμε στην Κίνα, στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική και να τους πούμε ότι είμαστε Έλληνες. Περισσότεροι δεν θα ξέρουν που είμαστε. Κι αν υπάρχει. Το έχω ζήσει εγώ, εγώ στην Κίνα. Στην Ιγυρία, τον ναι, εντάξει. Αλλά όταν το 87 ήμουν στην Κίνα και τους έλεγα ότι είμαι από την Ελλάδα, δεν ξέρανε που υπάρχει η Ελλάδα. Και ίσως και οι Αμερικάνοι. Στη Μύκονο. Ναι. Λοιπόν, εάν τους έλεγα όμως από την Ευρώπη, ξέρανε. Δηλαδή εκείνοι μας δίδουν ταυτότητα ευρωπαϊκή. Άρα κάτι ξεχωριστό έχουμε από αυτούς. Να πάμε τώρα στα εσωτερικά μας. Εάν μου λέγατε να ορίσω την έννοια της ευρωπαϊκής ταυτότητας, θα σας έλεγα ότι αποτελείται από τον ελληνικό ανθρωποκεντρισμό που συμπεριλαμβάνει μέσα και τα ζητήματα της ελευθερίας και τα ζητήματα της νομισματικής οικονομίας και τα ζητήματα των ταυτοτήτων, του περιεχομένου των ταυτοτήτων και της θρησκείας. Σήμερα, αν διαβάσετε, λένε ελληνορωμαϊκός πολιτισμός και χριστιανισμός. Ποιος δημιούργησε τον χριστιανισμό? Αν ο χριστιανισμός είχε αναπτυχθεί στην Κίνα, θα ήταν χριστιανισμός? Εάν είχε αναπτυχθεί, εγώ δεν θα πω στην Κίνα, στον Δυτικό Μεσαίωνα, θα ήταν χριστιανισμός? Ας δούμε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ προτεσταντισμού, καθολικισμού και... Και ας αφήσουμε την θεωρία, η πράξη του Πάπα. Ο Πάπας δεν εμπνεύστηκε από τον Αυγουστίνο. Όταν λέει ότι ο Πάπας είναι ανώτερος από τις Οικουμενικές Συνόδους, έτσι, σημαίνει ότι δεν εμπνέεται από τον Αυγουστίνο, εμπνέεται από το φεουδαλικό καθεστώς. Άρα λοιπόν ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι ο ελληνικός πολιτισμός στη μεγάλη κλίμακα και στην πρώιμη φάση του. Από τη στιγμή λοιπόν που τους δώσαμε σε αυτόν τον πολιτισμό, τον είδανε σήμερα, έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν τα γραμματεία, σεμινάρια κτλ. Και τον αρνούνται, δεν είναι πλέον ένας άλλος πολιτισμός? Όχι. Θέλουν, δεν θέλουν, ακολουθούν τα βήματα του ελληνικού πολιτισμού. Και δεν προκύπτει αυτό από την ορολογία που χρησιμοποιείται, που αν αφαιρέσει κανείς την ελληνική ορολογία δεν μπορεί να μιλήσει για πολιτισμό, από την τέχνη, από την επιστήμη, από τα πάντα. Έτσι, δεν είναι από εκεί. Είναι
το περιεχόμενό του, ο τρόπος που σκέφτονται. Ξέρετε, μια φορά είμαι σε μια ομάδα μεταπτυχιακός φοιτητές στο Παρίσι. Μας καλεί κάποια κοπέλα η οποία καταγόταν από τη Ρουμανία, μεταπτυχιακή. Και ήμασταν καμιά δεκαριά στο σπίτι της. Και κάτι υπόθηκε, ρώτησε τι θα πει σπαρτιάτης, που υπάρχει στα γαλλικά, που είναι η λακωνική γλώσσα. Και απαντά η Γαλλίδα, μεταπτυχιακή, είναι, λέει, μια αρχαία γαλλική λέξη. Τι εξήγησα εγώ, ότι δεν είναι αρχαία γαλλική λέξη, αλλά είναι ελληνική λέξη που μπήκε. Είναι το ασυνείδητο που κυριαρχεί σε αυτόν τον κόσμο. Όταν ο άλλος, ξέρετε πόση σημασία έχει αυτό που μετέφερε αυτή η εκφεουδαλισμένη καθολική εκκλησία στη Δύση από τον ελληνικό πολιτισμό. Τεράστια. Αυτό που μεταφέρθηκε από τα ελληνικά κοινά όταν πήγαν εκεί και μετεμφυτεύτηκαν. Τεράστια. Αυτό που μετεμφυτεύτηκε από το νόμισμα. Το νόμισμα δεν είναι μόνο όχημα διακίνησης εμπορευμάτων και πλούτου. Είναι και τέχνη. Αυτό που απεικονίζει την εικόνα του δίνει να καταλάβει ο άλλος ότι εδώ υπάρχει και η διάσταση της τέχνης. Και πολλά άλλα ακόμη. Το ίδιο και με τα υπόλοιπα στοιχεία του πολιτισμού που μετέφερε η κρατική δεσποτεία. Η αντίληψη του κράτους στους δυτικούς και στον κόσμο σήμερα είναι η αντίληψη μεταμορφωμένη στο καθεστώς της πρώιμης εποχής, της πολιτικής κυριαρχίας που οικειοποιείται το πολιτικό σύστημα και τα πάντα, αλλά είναι η έννοια του κράτους που πήραν από το Βυζάντιο. Δεν την πήραν από πουθενά άλλου. Όλος δηλαδή αυτός ο πολιτισμός ως οικοδόμημα, και ας μην το ξέρουν, είναι οι αντιπαλότητες, όμως έχει να κάνει με άλλο πράγμα. Με την ιστορικότητα της μετάβασης και της ανάληψης της ηγεσίας από τη Δύση, που είχε ανάγκη και να νομιμοποιήσει την ηγεσία, που σημαίνει ότι όποιος θέλει να νομιμοποιήσει την ηγεσία του πρέπει να οικειοποιηθεί την ιστορία και πρέπει να ελέγξει τις έννοιες για να νομιμοποιήσει και το σύστημά του, αλλιώς δεν μπορεί. Και αυτό το πράγμα είναι που από τη μια μεριά δημιουργεί την αντιπαλότητα και από την άλλη όμως είναι ενσωματωμένος μέσα σε αυτή τη λογική. Η σύγκρουση μεταξύ Βυζαντίου και Δύσης ήταν εσωτερική σύγκρουση. Δεν ήταν όπως ήταν με το Ισλάμ και τους Άραβες. Εκεί είχαν ορθωθεί τείχοι, δεν μπορούσαν να διεισδύσουν πολιτισμικά μέσα. Η κυρία πρώτα και μετά ο κύριος. Εννοείται. Φυσικά. Και ανεξάρτητη έννοια από το κράτος. Βεβαίως. Επίσης, η έννοια, όχι, η λέξη έθνος, βέβαια υπήρχαν τα βαρβαρικά έθνη στην αρχαιότητα και λοιπά, υπάρχει η λέξη αυτή, αλλά ας πούμε στην Ελληνική Επανάσταση γινόταν λόγος για γένος, εν γέννη. Σε όλη, ακριβώς, σε όλη την ιστορία του ελληνισμού γίνεται λόγος για γένος, διότι... Να δείτε, η επισήμανσή σας είναι πάρα πολύ σημαντική. Συγγνώμη, παρακαλώ, ναι, συγγνώμη. Στη σημερινή, άρα, η έννοια του έθνους κράτους όντως ήταν πολύ πιο κλειστή και μετά τον διαφωτισμό όλη αυτή η ιδεολογία, ότι πώς θα δημιουργηθεί ένα, η καθαρότητα του κράτους να συγκροτηθεί σαν έθνος κράτος. Εξού και οι μετακινήσεις των πληθυσμών και οι ανταλλαγές και βγήκαν οι μουσουλμάνοι, βγήκαν οι χριστιανοί κτλ. Σήμερα όμως, πώς μπορούμε να μιλάμε, όπως είπατε, για έθνος κράτους, όταν ας πούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία, υπάρχουν Ινδοί, Πακιστανοί, από την Τζαμάικα, Νότιο-Αφρικάνοι, οτιδήποτε. Αυτοί είναι άλλες εθνότητες, άλλα έθνη, δεν είναι, ή δεν ναι. Μου είναι. Όχι, είναι πολίτες του κράτους, αλλά είναι άλλη ορθότητα. Τι καημό είχαν στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο
να έρθουν οι Γκούρκας να πολεμήσουν στη Μακεδονία. Προσέξτε. Το έθνος είναι μία ανεξάρτητη παράμετρος του ανθρωποκεντρισμού, συμφιές ιδίωμα του ανθρωποκεντρισμού, δηλαδή η εθνότητα που αποκτά πολιτικό περιεχόμενο, ελευθερία. Συγκροτείται επομένως σε πολιτικό μόρφωμα. Αυτό το πολιτικό μόρφωμα σήμερα το λέμε κράτος. Το ότι στεγάζεται ένα εθνός μέσα σε ένα κράτος δεν σημαίνει ότι το ίδιο είναι το έθνος και το κράτος. Σήμερα η παράνοια που επικρατεί είναι ότι ενοχοποιείται το έθνος, αλλά που το ορίζουν ως αφηρημένη έννοια και δημιούργημα του κράτους, επινόηση του κράτους, άρα ψευδές πράγμα, για ό,τι κάνει το κράτος. Το λένε εθνικό, εθνική πολιτική, εθνική παιδεία, εθνικά όλα. Αλλά ποιος αποφασίζει για το τι είναι συμφέρον για το έθνος? Αν την ευθύνη για την έννοια έθνος, έστω και αυτή την αφηρημένη έννοια, την έχει μία κυβέρνηση. Γι' αυτό και διαφοροποιώ σε ποιος ορίζει τι είναι εθνικό. Γιατί έθνος είναι η κοινωνία η οποία με κάποιο τρόπο οργανώνεται. Σήμερα λοιπόν έθνος είναι η κοινωνία, της οποίας όμως την ευθύνη την έχει αναλάβει ο μονάρχης. Επομένως αυτή τη διάκριση, εάν την κάνουμε, τότε θα ξέρουμε ότι ό,τι συμβαίνει σε επίπεδο κρατικών πολιτικών δεν το υπαγορεύει κάποιο έθνος, το υπαγορεύουν συμφέροντα που διαμορφώνουν τις πολιτικές του κράτους. Το έθνος λοιπόν υφίσταται τη μορφή για κάτι που δεν είναι υπεύθυνο, διότι αυτή είναι η επιτυχία του να λένε ότι είναι επινόηση. Γιατί θα σου πούν ότι αυτός ασκεί και έχει νομιμοποίηση γιατί ασκεί εθνική πολιτική, την οποία εθνική πολιτική δεν μπορεί να την ασκήσει η κοινωνία. Γι' αυτό το λένε επινόηση του κράτους. Άρα είναι λάθος χρήση και παιδική χρήση το επίθετο εθνικός σε όλα αυτά. Έτσι θέλουν να είναι. Ενώ το έθνος είναι το πραγματικό γεγονός το οποίο συγκροτεί το κράτος. Δεν έρχεται το κράτος να συγκροτήσει το έθνος. Είναι το κράτος, το έθνος που συγκροτεί το κράτος. Ιδίως, προσέξτε, στον ελληνικό κόσμο που το έθνος είναι διαρκές και επαναστατεί για να αποκτήσει σε διάφορες περιόδους της ιστορίας του το δικό του κράτος, τη δική του πολιτική αυτονομία. Έχετε δίκιο όμως, το έχω αναδείξει άλλωστε, το γεγονός ότι ο ελληνικός κόσμος μιλάει για γένος, γιατί έχει την πολιτική αντίληψη του έθνους κόσμος συστήματος. Όχι το ενιαίο κράτος που εκχωρεί ή οικειοποιείται και το έθνος. Το έθνος είναι ο Έλληνας, το γένος, ο οποίος έχει και την ευθύνη του. Γι' αυτό και μιλάμε για δημοκρατία. Είναι συμφιές στοιχείο του ελληνικού γένους η δημοκρατία. Και την έχει σε όλη τη διάρκεια και θεωρεί ότι δεν είναι ελεύθερος όχι μόνο όταν έχει κατακτητή επάνω του, ξένων δηλαδή, αλλογενή, αλλά και όταν δεν έχει δημοκρατία, η εσωτερική κατοχή. Η έννοια του έθνους στην ελληνική ορολογία, την αρχαία και στον Πολύβιο, αποδίδει είτε ειδικότερες περιοχές του ελληνικού γένους, το έθνος των Αχαιών, παραδείγματος χάρη, στην εποχή της Αχαϊκής Συμπολιτείας, ή βαρβαρικές κοινωνικές συλλογικότητες, το έθνος των Ιλλυριών, το έθνος έτσι κλπ. Δηλαδή πράγματα που δεν έχουν εθνική, αν μιλήσουμε με τη σύγχρονη ορολογία, δηλαδή εθνοτική και πολιτική αναφορά, άρα όρους ελευθερίας. Αυτό το πήραν και οι δυτικοί. Αν δείτε τα αναγεννησιακά κείμενα, θα δείτε ότι μιλάνε για το έθνος κατά τη λατινική ορολογία,
στη γαλλική είναι nation, αλλά και έχουν και τα έθνη που είναι οι ειδικότερες που τα ορίζουν όπως ορίζανε και οι αρχαίοι. Στην ελληνική ορολογία, όχι μόνο οι αρχαίοι, και στο Βυζάντιο. Που είναι ειδικότερες πολιτισμικές οντότητες που δεν συγκροτούν μια μεγάλη ενότητα πολιτισμική με πολιτικό πρόταγμα. Ε? Είναι ο λαός. Εκεί είναι μια... Όχι. Δείχνει και μια συλλογικότητα μεγαλύτερη. Ναι. Οι Γάλλοι ξέρουμε ότι χρησιμοποίησαν το κράτος για να καταστήλουν δυναμικές ανάδειξης και άλλων εσωτερικών εθνοτήτων σε έθνη, όπως ήταν οι Βρετόνοι και άλλοι. Έτσι, το κράτος μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Γι' αυτό και υπάρχει διαφορά μεταξύ έθνους και εθνικισμού. Το έθνος είναι η πολιτισμική οντότητα που θέλει να έχει πολιτική ελευθερία, άρα να είναι συγκροτημένη πολιτικά. Ο εθνικισμός είναι είτε η εσωτερική καταστολή, αυτό είναι το φαινόμενο του 19ου αιώνα, να ασκήσει εσωτερική καταστολή σε εθνοτικές ομάδες που θέλουν να γίνουν έθνη, να αποκτήσουν δηλαδή πολιτική αναφορά, είτε εκτατικά το ένα έθνος επί του άλλου μέσω του κράτους. Σήμερα το συναντάμε σε πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις. Δηλαδή την Ελληνική Επανάσταση χαρακτηρίζουν εποχή των εθνικισμών. Δηλαδή την αξίωση της εθνικής συγκρότησης, άρα με όρους πολιτικής αυτονομίας και ελευθερίας του γένους ή του έθνους των Ελλήνων, το θεωρούν εθνικισμό. Άρα κακό πράγμα που επαναστάτησαν οι Έλληνες. Υπάρχει μια υστεροβουλία σε όλο αυτό το ζήτημα, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι η συζήτηση που κάνουμε για τη διευκρίνηση των εννοιών. Σημαίνει ότι στην πραγματικότητα πραγματοποιούμε μια επανάσταση σε όλο αυτό το φάσμα των εννοιών όπως διαμορφώθηκαν σήμερα, που αποτελούν ψευδή παράσταση των φαινομένων που θέλουν να υπηρετήσουν ειδικότερες καταστάσεις στην εποχή μας. Ποιος, ναι. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν απάντησα. Σε εσάς. Α, σε μένα. Ωραία. Που θα ήθελα να αναφερθώ στην έννοια του πολίτη, την οποία τη θεωρώ πολύ σημαντική. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια περίοδο που εκατοντάδες χρονιά, δηλαδή από την εποχή της τροποκρατίας, ο θεσμός της κοινότητας, τι έχει κάνει, προάγει τον πολίτη, αλλά ως πρόσωπο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που την είχαμε και εντός τροποκρατίας στο θεσμό της κοινότητος, φτάσαμε στο σημείο με τη δολοφονία του Καποδίστρια και μετά, γιατί έπρεπε να κάνουμε και πένθος παράλληλα, ξεκινήσαμε και έχουμε άλλα 200 χρόνια προτεκτοράτο τη χώρα. Δηλαδή 400 και 200, 600. Η ερώτηση είναι το καθεστώς τώρα, γιατί μιλάμε για καθεστώς, έχει αφαιρέσει από την νεολαία που είπε και ο κύριος, πολύ σωστά, έχει αφαιρέσει το ενδιαφέρον και την ατομική ευθύνη για τη χώρα. Γιατί εξού έχουμε και 45% αποχή στις εκλογές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όχι απλά δεν ενδιαφέρεται, δεν ασχολείται εντελώς. Αυτή λοιπόν η αφαίρεση της πολιτικής ευθύνης είναι αφαίρεση της δημοκρατίας. Γι' αυτό λέμε έτσι, και θέλω να μου πείτε κατά τη δική σας άποψη, ότι η βάση της δημοκρατίας δεν πρέπει να μιλήσουμε. Ποια είναι η βάση της πυραμίδος? Τι εστί πολίτης? Η βάση της δημοκρατίας είναι το ανήκειν του πολιτικού συστήματος στην κοινωνία συγκροτημένη σε θεσμό συλλογικότητας. Αναφερθήκατε στο πρόσωπο. Η έννοια του προσώπου είναι η αντίληψη της θρησκείας για αυτό που αποτελούσε το ιδιώνυμο του ελληνικού κόσμου, που είναι η καθολική ελευθερία, άρα η δημοκρατία. Δεν είναι κάτι που αποτελεί έβριμα του χριστιανισμού, είναι η ίσπραξη αυτής της ιδιαίτερης αντίληψης που υπήρχε στην ελληνική δημοκρατία, στα κοινά. Τα κοινά είναι η πόλις κράτη, δεν είχαμε το χρόνο να το πούμε, αλλά είναι η πόλις κράτη
οι θεμελιώδεις κοινωνίες των Ελλήνων που ιστορικά συνεχίζουν με δημοκρατία και μάλιστα με δημοκρατία και στο οικονομικό σύστημα, γι' αυτό και καταργείται, γίνεται άχρηστη η δουλεία στη διάρκεια της Οικουμένης και κυρίως από το Βυζάντιο, και συνεπώς, αν θέλουμε να κατανοήσουμε και την αποτυχία της Επανάστασης και την εξέλιξη, θα πρέπει να συναγάγουμε ότι δεν συγκροτήθηκε ο ελληνικός κόσμος με όρους Κοσμόπολης, απέτυχε η Επανάσταση εκεί. Και γι' αυτό έχουμε και τους εμφυλίους στην Πελοπόννησο και στη Στερεά, και γι' αυτό έχουμε και τον εγκλισμό εκεί της Επανάστασης. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Αυτό το κράτος είναι εμφύτευμα στη μήτρα του ανθρωποκεντρικού και οικουμενικού ελληνισμού, άρα και της δημοκρατίας, της δυτικής απολυταρχίας, που αποτέλεσε τον πυρήνα για την κατάλυση του ελληνικού ανθρωποκεντρισμού μέσα σε ό,τι ενσωμάτωνε. Δηλαδή είχε ως αποστολή να καταλύσει τον μείζωνα ελληνισμό, και αν δείτε τώρα είναι το κράτος πάλι, όπως ήταν εναντίον του γένους των Ελλήνων, τώρα είναι εναντίον του έθνους των Ελλήνων, του εσωτερικού. Γι' αυτό και πανηγυρίζουν που χάθηκε 1,5 εκατομμύριο Ελλήνων στη διάρκεια της δεκαετίας που πέρασε με την απογραφή των διαπιστών. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα, αν θέλετε. Είναι ένα ξένο σώμα που για να νομιμοποιηθεί πρέπει να αποκόψει τον ελληνικό κόσμο από το παρελθόν του και τις συνήθειές του, τις νοοτροπίες του, άρα να θεωρήσει γεννήτορά του το κράτος και όχι τον ιστορικό ελληνισμό, άρα την ελληνική συνέχεια, και να θεωρήσει επομένως ότι αν υπάρχει σήμερα, αν γνωρίζει ελευθερία, δημοκρατία, κράτος κλπ, τα πήρε από τη Δύση. Δεν τα πήρε. Που ποια Δύση? Ναπολιταρχία πήρε από τη Δύση, που ήρθε για να καταλύσει τα υπόλοιπα. Άρα η μετατροπή του ιδιώτη, κύριε Κοντογιώργη, η μετατροπή του ιδιώτη Έλληνα, και δεν αναφέρομαι φυσικά σε όλο τον ελληνικό πληθυσμό, αλλά η μετατροπή του ιδιώτη σε πολίτη, αυτό δεν είναι το στίχημα για τη δημοκρατία? Του υπηκόου σε πολίτη. Βεβαίως. Αλλά σημαίνει, αντί να ψηφίζουμε για να αλλάξουμε κυβερνήσεις, να στοχεύουμε στην αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Τουλάχιστον αντιπροσώπευση, έστω κατά προσομοίωση. Θα μας διώξουν. Εάν θέλετε, μπορείτε στη δημοκρατία ως ελευθερία, μιλάει και για την τρόπο και στα άλλα, και στο γνώση και μέθοδος, όπως και για τα κοινά της τουρκοκρατίας, σε αυτό το ογκώδες βιβλίο που έχει και πηγές των κοινών της τουρκοκρατίας στις εκδόσεις Λιβάνη, και στη δημοκρατία ως ελευθερία που έχει το γενικό θεωρητικό πλαίσιο. Εκεί θα δείτε τη δημοκρατία της Αθήνας την περίοδο της τουρκοκρατίας. Η δημοκρατία ως ελευθερία. Ναι, που είναι στις εκδόσεις Πατάκη. Ναι. Και τα κοινά της τουρκοκρατίας που είναι στις εκδόσεις Λιβάνη. Thank you.